Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην απευθεία σύνδεσή μας με το Τάσος Μάρκου, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Εθνικό Άχνας για την 26η αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Παιχνίδι για την 4η αγωνιστική στο δεύτερο γκρουπ των play-off. Και να περάσουμε αμέσως να δούμε τις ενδεκάδες, τις αποστολές αλλά και τους τακτικούς σχηματισμούς των δύο αντιπάλων. Αρχής γενομένης από την Αγία Νάπα, η οποία διαχειρός Γιώργου Κοσμά, ξεκινά με τον Κίτο κατά τα δοκάρια, Χάμπερ, Μάρτσεφ, Μαρκόσκι, Φούσκο, Παναγιώτοφ, Αντωνίου, Μπαμπά, Μέρτακα, Άντολεκ και Τσούργιουριτς. Αυτή είναι η 11 για τους πορτοκαλί που θα ξεκινήσουν. Αναπληρωματική, ο Αθανασίου ό,τι αφορά τη θέση του τροματοφύλακα, ο Τζαμάς, ο Γεωργίου, ο Μέσιος, ο Μάρκου και ο Εμγκούν. Οι λιγοστές οι επιλογές από τον πάγκο για τον προπονητή των γηπεδούχων. Και εδώ ο τακτικός του σχηματισμός στο 4-2-3-1 με τον Κίτο κάτω από τα δοκάρια, Μέρτακας και Φούσκο στα άκρα της άμυνας, Μαρκόσκι και Αντωνίου οι δύο στόπερ, Μπαμπά και Τσούργιουριτς οι δύο αμυντικοί μέση, Χάμπερ, Παναγιώτοφ και Μάρτσεφ μέσω επιθετική τριάδα που θα πλαισιώνει τον Άντολεκ στην κορυφή της επίθεσης. Περνάμε και στον Εθνικό Άχνας, στον πάγκο του οποίου θα κάνει τον τεμπούτο του ο Μπόρτζε Τζούρεφ. Κάτω τα δοκάρια είναι ο Βαλβέρδε και από εκεί και πέρα Μαμαντού Αγκέ, Ταλ, Ήψον Ντεμέλο, Χάτζαρος, Μπέλφορτ, Χατζηβασίλης, Γκαρθία, Ατάντα, Χριστοφή και Στόλερ, οι 11 που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Στον πάγκο ως αναπληρωματικός στρατοφύλακας είναι ο Λοΐζου και από εκεί και πέρα η Φραγκέσκου, Γιαγκουδάκης, Βάλτο, Πογιατζής και Αργυρίου, οι διαθέσιμες εναλλακτικές για τον Μπόρτζε Τζούρεφ. Σχηματισμός ταυτόσιμος με αυτόν της Αγίας Νάπας, 4-2-3-1, Βαλβέρδε κατά τα δοκάρια, Χάτζαρος, Ταλ, Ατάντα και Χριστοφή από δεξιά προς τα αριστερά η τετράδα στην άμυνα, Μαμαντού, Αγκέ και Στόλερ οι δύο αμυντικοί μέση, Ήψον Ντεμέλο, Γκαρθία και Χατζηβασίλης η μεσοεπιθετική τριάδα, Μπέλφορτ ως αιχμή του δόρατος για τους φιλοξενούμενους. Να θυμίσουμε ότι πριν τη διακοπή η Αγία Νάπα είχε πετύχει ένα πολύ σημαντικό διπλό στο Μακάριο απέναντι στη Δόξα με 1-0 χάρη σε τέρμα του Αντωνίου, ενώ ο Εθνικός Άχνας είχε αναδειχθεί σώπαλος στο Δασάκι 1-1 με την ΑΕΛ. Ο Εθνικός, ο οποίος έπειτα από 3 παιχνίδια στην φάση των play-off έχει συλλέξει 4 βαθμούς, έναν περισσότερο έχει η Οικοδέσποινα που έχει συμπληρώσει 5 αγωνιστικές άνευ ήττας. Είναι το μεγαλύτερο εν ενεργεία τρέχον αίτητο σερί που υπάρχει σε ομάδα του πρωταθλήματος τούτη τη στιγμή. Να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη σεζόν. Στον πρώτο γύρο στις 23 Αυγούστου ο Εθνικός είχε επικρατήσει στο Δασάκι με 2-1 χάρη σε τέρματα των Βάλτο και Ντεμέλο. Ενδιάμεσα είχε σοφαρίσει προσωρινά για την ομάδα της Αγίας Νάπας ο Αντωνίου. Ενώ στο δεύτερο γύρο στις 8 Δεκεμβρίου, σε αυτό εδώ το γήπεδο, στο Τάσος Μάρκου, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο συνολικός απολογισμός έπειτα από 6 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία είναι υπέρ του Εθνικού με 2 νίκες έναντι μίας της Αγίας Νάπας. Το πιο συχνό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο αντιπάλων είναι η ισοπαλία που έχει σημειωθεί 3 φορές. Εντός έδρας πάντως η Αγία Νάπα καταφέρνει στην πρώτη κατηγορία να είναι μέχρι στιγμής αίτητη απέναντι στον Εθνικό με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εθνικός στα πρώτα 3 παιχνίδια με την Αγία Νάπα στην κατηγορία δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει, μετρούσε 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, ωστόσο στα 3 τελευταία έχει μείνει μακριά από την ήττα, έχει μετρήσει 2 επικρατήσεις και 1 ισοπαλία. Άλλες 3 φορές έχουν βρεθεί ομάδες αντιμέτωπες στο κύπελο. Την περίοδο 2008-2009 είχαν αναδειχθεί σώπαλες 2-2 στο Τάσος Μάρκου και σε επαναληπτικό στο Δασάκι ο Εθνικός πήρε την πρόκριση με 3-0. Ενώ την περασμένη περίοδο ο Εθνικός σε μόνο παιχνίδι είχε επικρατήσει 2-0 και είχε πάρει και πάλι το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είμαστε εν αναμονή της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο των ενδεκάδων των δύο ομάδων. Τώρα με τους διαιτητές επικεφαλής θα γίνει είσοδος των δύο αντιπάλων στον αγωνιστικό χώρο. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, η Αγία Νάπα είναι στους 21 βαθμούς, με μία νίκη φτάνει τους 24 και παίρνει ουσιαστικά μια πολύ βαθιά ανάσα, ξενιάζει από το μεγαλύτερο μέρος των ανησυχιών σε ό,τι αφορά την παραμονή της. Ο Εθνικός από την άλλη που είναι στις 26, αν φτάνει στους 29 θα πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα προκειμένου να μην καταφέρει να κρατήσει την παραμονή. Ξεκινούν οι καθιερωμένες χειραψίες από τους φιλοξενούμενους, πρώτα στους διαιτητές και ακολούθως στους οικοδεσπότες. Αρχηγός για τους φιλοξενούμενους ο Γκόρα Τάλ που επιστρέφει στην ενδεκάδα έπειτα από απουσία 4 αγωνιστικών ελαίου τιμωρίας. Εδώ ο διαιτητής της αναμέτρησης
δέχεται τώρα τις χειραψίες και των οικοδεσποτών. Να ο Γκοραντάλ πίσω, αρχηγός του Εθνικού. Εδώ ο Κώστας Ψευδιώτης λοιπόν, μαζί με τους Μαρκόσκι και Τάλ. Βοηθή του στην σημερινή αναμέτρηση θα είναι ο Γιάνγκος Τζαπούρας και ο Ανδρέας Ανδρέου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε για αυτή η διαδικασία, οπότε μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για το εναρκτήριο λάκτισμα στην αναμέτρηση. Την πρώτη από τις τέσσερις που φέρνει σήμερα στις οθόνες σας η Sita Vision. Θυμίζουμε ότι μπορείτε ταυτόχρονα με το παιχνίδι εδώ στο Σμάρκου να παρακολουθήσετε τις αναμετρήσεις ανάμεσα στην Δόξα και την Νέα Σαλαμίνα, αλλά και την ΑΕΛ και τον Οθέλο. Εδώ ο Μπόρτζε Τζούρεφ, ο διάδοχος του Απόστολου Μακρύδη, στον πάγκο του Εθνικού Άχνας. Ενώ στις 6 ώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε και την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ερμή και την Ομόνια. Και εδώ ο Γιώργος Κοσμάς, προπονητής της Αγίας Νάπας. Δεν προλάβει ακόμα να καθίσει, είδαμε λίγο τον βοηθό του τον Σάββατο Θεοδόρου. Και ο Εθνικός θα είναι στην σέντρα της αναμέτρησης. Ο κύριος Ψευδιώτης παίρνει τώρα το OK από τους δίδαρτους φύλακες αλλά και από τους βοηθούς του. Και τώρα δίνει το ελεύθερο για να ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Τάσος Μάρκου, με τον Στόλερ να κάνει μια βαθιά παλιά στα αριστερά ψάχνοντας να βρει τον Χατζηβασίλη. Έκοψε μπροστά του η άμυνα του των γηπεδούχων, παραχωρώντας το πλάγιο με το Χριστοφή. Έρχεται να απομακρύνει ο Μπαμπά την μπάλα πρώτου. Άντελεκ γίνει με δύναμη και διώχνει ο Ατάντα, ο Τάλ με συγχωρείτε. Νέα παλιά για τον Μπέλφορτ, πιέζει ο Αντωνίου. Κατέβασε ο Γκαρθία, Χατζηβασίλης. Ο Αγγέ για τον Χάτζαρο. Ο Στόλερ, δεν πέρασε η πάσα του. Έκλεψαν οι πορτοκαλί και θέλουν να βγουν σε κόντρα επίθεση. Ωραίο το άνοιγμα στα αριστερά. Παναγιώτοφ μέσα στην περιοχή. Εποχρεωθεί να βγει έξω, ψάχνει να βρει τον Μάρτσεφ, ανακόπηκε και μάλιστα η μπάλα δεν βγήκε πλάγιο. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ο Μπέλφορτ θα χάσει την κεφαλιά από τον Αντωνίου, μάχεται ο Ντεμέλο. Ο Εθνικός θέλει να βγει εκ νέου στην κόντρα, κρατάει ο Βραζιλιάνος, ωραία κάθετη πάσα για τον Χατζηβασίλη, ο οποίος θέλει να ελευθερωθεί, υπάρχει μαρκάρισμα και φάουλ σε καλό σημείο στον άξονα, λίγα μέτρα πιο ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Ανδρέα Κίτου. Σε επανάληψη η προηγούμενη προσπάθεια από τον Χατζηβασίλη, ο οποίος γκρεμίστηκε. Καθαρή περίπτωση εδώ η παράβαση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και εδώ ο Κίτος στην ένατη συμμετοχή του στο τρέχον πρωτάθλημα κάτω από τα δοκάρια της Αγίας Νάπας. Αποφάσισε να τον εμπιστευτεί ο Γιώργος Κοσμάς το γεγονός ότι με αυτόν κάτω από τα δοκάρια η Αγία Νάπα έχει χτίσει αυτό το αίτητο σερί των 5 αγωνιστικών. Σίγουρα δικαιώνει τον Κύπριο τεχνικό για την επιλογή του. Κώστας Ψευδιώτης χρησιμοποιώντας το σπρέι οριοθετεί και το σημείο στο οποίο πρέπει να στηθεί η μπάλα. Τώρα θα οριοθετήσει και τη σωστή απόσταση του τείχους. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό στο Τάσος Μάρκου, χωρίς σκορ ανάμεσα σε Αγία Νάπα και Εθνικό. Είναι ο Χριστοφή πίσω από την μπάλα όπως βλέπετε και από την άλλη ο Στόλερ για πιθανή εκτέλεση είτε με το αριστερό είτε με το δεξί. Τώρα σφυρίζει ο κύριος Ψευδιώτης, ο Ελβετός αφήνει για τον Χριστοφή, εκτέλεση είναι ωραία, ο Κίτος όμως πέφτει στη γωνία του και μαζεύει την μπάλα στο τρίτο λεπτό. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με αυτή τη στιμένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους και τον Χριστοφή να μην μπορεί να νικήσει τον Κίτο. Πάει,
Προθυμένη παλιά, η οποία ελέγχεται όμως από τον Ταλ. Βαλβέρδε. Ποιος ήρθε από την ανόρθωση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Παλιά για τον Γκαρθία, έκοψε ο Μπαμπά. Και πάλι ο Ταλ. Ατάντα για τον Στόλερ. Βλέπουμε μία αλλαγή στην ενδεκάδα του Εθνικού σε σύγκριση με το σχήμα που σας δώσαμε στο pre-game. Αντί για τον Μαμαντού Αγκέινο, Ατάντα, αυτός ο οποίος αγωνίζεται ως δεύτερος αμυντικός μέσος, είναι τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει στον κύριο ψευδιώτη ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν χρειάζεται να πει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Σηκώνεται λοιπόν ο πρώην άσος της Ομόνιας και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Χάτζαρο. Χατζη Βασίλης δεν συνεδεύει σωστά με τον Γκαρθία. Έκοψε προσωρινά όμως ο Αντωνίου, ο Ατάντα, ο Χριστοφή και τώρα ο Αγγέ. Για τον Ντεμέλο. Μπάλα πίσω για τον Χάτζαρο, Μπέλφορτ. Χάτζαρος, Ντεμέλο. Το καταδιώκει ο Μάρτσεφ. Ωραία παλιά για τον Μπέλφορτ. Θέλει να περάσει μέσα στην περιοχή του Χατζηβασίλη. Έκοψε όμως ο Μαρκόσκι. Καθοριστική εδώ η επέμβαση από τον αρχηγό της Αγίας Νάπας. Το πέμπτο λεπτό. Αντωνίου παραχωρεί πλάγι για τον Εθνικό. Σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο δείχνει να έχει ξεκινήσει πιο ρεξαντά το παιχνίδι από ότι οι γηπεδούχοι. Όρθιοι και οι δύο τεχνικοί, και ο κύριος Κοσμάς και ο κύριος Τζούρεφ. Πλάγια επαναφορά με τον Χριστοφή, ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα, αλλάζει με τον Γκαρθία. Ψάξει να βρει τον Χατζηβασίλη, απομάκρυνε ο Μπαμπά. Σε ένα σημείο που ελέγχει όμως ο Ουαγκέ και γυρίζει την μπάλα στον Βαλβέρδε. Την μπάλα επιστρέφει στον Μαμαντού Ουαγκέ. Έρχεται κοντά ο Ατάντα, ο Αγγέ όμως προτιμά να δώσει για τον Χατζηβασίλη. Αυτός πήγε να βρει τον Γκαρθία χωρίς αποτέλεσμα, έκοψε ο Μπαμπά προσωρινά. Ο Στόλερ για τον Ντεμέλο που είχε ζητήσει και νωρίτερα την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος θα ανακοπεί. Πολύ καλή δουλειά από τον Τσούργουριτς που ήρθε και έδωσε τη βοήθεια. Μπαμπά. Αντωνίου. Άλλαξε με τον Μέρτακα, αυτός με τον Τσούργιουριτς, πετάει την μπάλα μπροστά. Δεν καταφέρνει ο Άντολεκ να μαζέψει. Ο Αγγέ για τον Ταλ που έδωσε βάθος στην άμυνα. Ντεμέλο. Μάχε τον Γκαρθία. Θα χάσει την μπάλα, κακή συνεννόηση όμως και από τους παίχτες της Αγίας Νάπας. Πλάγι για τον Εθνικό. Μάχε τον Ντεμέλο, το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Στην εκτέλεση θα είναι ο Εμιλιάνο Φούσκο. Ποιος επέστρεψε στη διάθεση του προπονητή του μετά την τιμωρία του. Χριστοφή. Ο Αγγέ. Προσπαθεί αλλαγής παιχνιδιού για τον Ντεμέλο μαζί με τον Φούσκο. Ο Βραζιλιάνος κατέβασε. Χάτζαρος. Στόλερ. Παλιά για τον Χατζηβασίλη μέσα στην περιοχή. Έκοψε ο Αντωνίου. Έρχεται όμως να κλέψει την μπάλα και ο Γκαρθία. Ευκαιρία για τον Εθνικό, το κύρισμα και τον Μπέλφορτ. Ακόμη ένα κύρισμα από τον Γκαρθία. Καθυστέρηση. Τώρα το σουτ θα γίνει από τον Στόλερ πάνω στα σώματα των αμυνωμένων. Στον Μπαμπά για την ακρίβεια, ο οποίος έχει μείνει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο καθώς δέχτηκε την μπάλα με πλήρη ισχύ από το σουτ που έκανε ο Ελβετός αμυντικός μέσος του Εθνικού. Διακοπή στο παιχνίδι από τον κύριο Ψευδιώτη. Εδώ ο Φουσένι Μπαμπά, ο άτυχος εν προκειμένου. Ο Στόλερ θυμίζεται για το δυνατό πόδι του, το πιάσε γεμάτο το σουτ.
Η μπάλα πάνω στον Μπαμπά, στο έδαφος, ο άσος της Αγίας Νάπας. Πρώτη διακοπή στην αναμέτρηση, στο 1 λεπτό. Μπαίνει μέσα αμέσως στο ιατρικό επιτελείο και εδώ η φάση σε επανάληψη. Το στρώσιμο για τον Στόλερ, το σουτ και τη δέχεται γεμάτα στο στήθος ο Μπαμπά την μπάλα. Και πέφτει ακολούθως στο χορτάρι. Δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι σοβαρό. Ήταν της στιγμής ό,τι συνέβη. Το παιχνίδι λοιπόν θα συνεχιστεί. Και ο Χάμπερ θα επιστρέψει την κατοχή στους φιλοξενούμενους. Στην άλλη περιοχή βέβαια, εκεί που είναι ο Βαλβέρδε. Και αυτός για τον Ουαγκέ, Στόλερ. Βλέπουμε επίσης ότι σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο κύριος Κοσμάς έχει επιλέξει να ξεκινήσει τους εξτρέμ του με ανάποδα πόδια πάνω στις γραμμές. Είναι δηλαδή ο Χάμπερ από αριστερά και ο Μάρτσεφ από δεξιά. Αντίθετα δηλαδή από ό,τι έχουμε συνηθίσει στο τρέχον πρωτάθλημα. Μια σέντρα τώρα από τον Στόλερ, ο Αντωνίου έκοψε η μπάλα πάνω στον Γκαρθία, ο οποίος έκανε το σουτ, δέχτηκε το μπλοκ, έρχεται και ο Ντεμέλο για να βοηθήσει. Απομάκρυνε όμως ο Μπαμπά, αν το λεκ με δύο, καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Χάμπερ, ο οποίος απαλλάχθηκε από το μαρκάρισμα του Ντεμέλο. Ο Βραζιλιάνος επιμένει όμως και θα κλέψει την μπάλα. Πάει από τα δεξιά να ανοιχτεί, επιταχύνει. Θα δοκιμάσει να κάνει την σέντρα, πήρε το πλάγιο από τον Φούσκο, ο οποίος επελέγει από τον προπονητή του για να αντικαταστήσει τον Phil Gates στο αριστερό άκρο της άμυνας. Φούσκο ένας κλασικός πολυθεσίτης, τον έχουμε δει και ως αμυντικό μέσο και ως αριστερό χαφ στο τρέχον πρωτάθλημα με τους Πορτοκαλί. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Εθνικός από τα πλάγια, κοντά πάντως στην μεγάλη περιοχή. Το πήρε ο Μπέλφορτ. Σε επανάληψη το μαρκάρισμα που δέχτηκε ο επιθετικός του Εθνικού. Και στην εκτέλεση θα είναι ο Χριστοφή με το αριστερό. Μπορεί να την μπάλα είναι από πλάγια. Έχει την γωνία ο αριστεροπόδαρος άσος των φιλοξενούμενων για να πάει και για απευθείας εκτέλεση αν θελήσει. Γιώργος Κοσμάς, ο οποίος δίνει οδηγίες στους παίχτες του για το πώς θα αμυνθούν αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη φάση. Χριστοφή. Η κεφαλιά έγινε πάρα λίγο πάνω από την εστία του Κίτου και είναι out. Στο 10ο λεπτό περνάει με απειλή και η δευτεριστημένη μπάλα από τον Εθνικό και πάλι η εκτέλεση και η κεφαλιά λίγο πάνω από την εστία της Αγίας Νάπας. Νομίζω, αν προλαβαίνω καλά, την πήρε ο Αγγέ και όχι ο Μπέλφορτ, ο οποίος πήρε στο πρώτο δοκάρι. Ατάντα στέλνει την μπάλα πάνω στον Βεσελίν Μάρτσεφ. Τόσο έψαξε να βρει τον Χάμπερ μες στην περιοχή. Την παλιά του όμως την ελέγχει ο Βαλβέρδε. 12 λεπτά στο παιχνίδι, το οποίο έρχεται στις οθόνες μέσω της Sita Vision και αποτελεί μια προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Βαλβέρδε στο βολέ. Πήρε την κεφαλιά ο Μαρκόσκι. Μπαμπά. Γεμίζει ξανά ο Στόλερ. Ο Φούσκο μπροστά από τον Μπέλφορτ. Μαρκόσκι. Να δούμε πότε θα κοντρολάρει κάποιος την μπάλα από τους παίκτες των δύο ομάδων. Γκαρθία που το επιχειρεί. Ανακόπτεται όμως από τον Μπαμπά σε πλάγιο. Στόλερ. Μπέλφορτ. Φούσκο. Χάμπερ και πάλι ο Αργεντινός. Αντολέκ. Δοκίμασε ο Κράτης να γυρίσει με τη μία για τον Παναγιώτοφ. Ζήτησε φάουλ. Το άφησε πάντως στο παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Ψευδιώτης. Βαλβέρδε. Ουαγκέ. Μπαμπά. Έγινε το λάθος, έκοψε ο Χάτζαρος. Ντεμέλο. Μπέλφορτ.
Ντεμέλο πέφτει στα πόδια του και το αποσπά την μπάλα ο Παναγιώτος. Ψάχνει ένα στήριγμα, τελικά υποχρεώνεται να δώσει για τον Μέρτακα, πίσω αυτός με τη μία για τον Αντωνίου. Μπαμπά. Ετοιμάζει να αλλάξει παιχνίδι ο Τσούργιουρης για τον Άντολεκ απέναντι στον Χάτζαρ, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο στο 14 και να περιμένουμε ακόμα την πρώτη αξιόλογη φάση από πλευράς των γηπεδούχων. Μαρκόσκι για τον Αντωνίου. Πάμε λοιπόν για το πρώτο σχόλιο από τον αγωνιστικό χώρο στον Γρηγόρη Γεωργίου. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Όσο θέλω να δώσω συνέχεια αυτό που είπες προηγουμένως, το τελευταίο σου σχόλιο όσο αφορά την πρώτη προσπάθεια που περιμένουμε από πλευράς Αγίας Νάπας. Επειδή δεν έρχεται, ο κύριος Κοσμάς προηγουμένως σηκώθηκε και έδωσε κάποιες οδηγίες και στον Άντολεκ και στους πιο πίσω από αυτόν ποδοσφαιριστές να κάνουν κινήσεις και δεύτερα ξεμαρκαρίσματα. Συγκεκριμένα στον Άντολεκ εκεί πέρα ανοίγεται και αριστερά προς το κόρνερ αλλά και δεξιά για να ζητά μπάλες από τους παίχτες που είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλά και όταν οι παίχτες στην άμυνα κρατάνε μπάλα και ψάχνουν τις βαθιές μπαλίες, αυτό να κάνει και δεύτερο ξεμαρκάρισμα ώστε να το χάνουν οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού. Τώρα, όσον αφορά τον Εθνικό, πήγε καλά στον αγώνα, καλύτερα από την Αγία Νάβα. Φυσικά πατάει καλύτερα. Απλωμένοι οι ποδοσφαιριστές πολύ σωστά σε όλα τα μήκη και πλάτη του αγωνιστικού χώρου. Και κάθε λεπτό που περνά γίνεται και καλύτερος και πλησίασε και δύο φορές προς το ανοίξει το σκορ πρώτος. Ασφαλώς, μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι εδώ κλέβουν με τον Ατάντα. Και υπάρχει φάουλ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Και θα είναι και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Φουσενή Μπαμπά. Η πίεση του Εθνικού εδώ απέδωσε καρπούς. Ο Ατάντα έκλεισε την μπάλα, πήγε να μπει πολύ απειλητικά μέσα στην περιοχή. Τον γκρέμισε ο Μπαμπά, υποχρέωσε τον κύριο Ψεβιώτη να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Δείτε το κλέψιμο από τον Ατάντα και το μαρκάρισε από πίσω από τον Μπαμπά, ο οποίος έχασε τη φάση και τον αντίπαλο. Αν και φάντως σε αυτά τα replay που βλέπουμε τώρα, στο μαρκάρισμα που κάνει στα πόδια ο Μπαμπά βρίσκει την μπάλα πεντακάθαρα. Δεν ξέρω όμως αν ο κύριος Ψεβιώτης είχε αξιολογήσει ως αντικανονικό μαρκάρισμα αυτό που έγινε με τα χέρια από τον άσο της Αγίας Νάπας, διότι έπιασε τον Ατάντα και από τον ώμο τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Όπως και να έχει, το φάουλ καταλογίστηκε, η μπάλα στημένη σε ένα εξαιρετικό σημείο, μπορεί να απειληθεί άμεσα η εστία του Ανδρέα Κίτου. Βλέπετε σχεδόν όλη η Αγία Νάπα στο τείχος μέσα στην περιοχή και πίσω από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Ο Μπέλφορτ είναι ένας από τους υποψήφιους εκτελεστές. Δίπλα του και ο Αγγέ που έχει δυνατό πόδι. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα θα φύγει out. Τρύπησε το τείχος, πέρασε νομίζω δίπλα από τη συμβολή των δοκών του Κίτου, ο οποίος έπεσε. Δεν χρειάστηκε φυσικά να επέμβει, αλλά ήταν ένα φάουλ δυναμίτης από τον Ουαγκέ στο 17. Το βλέπουμε τώρα σε επανάληψη. Με λίγα βήματα φόρα η μπάλα παίρνει ύψος. Λίγο πιο χαμηλά αν πήγαινε, δείτε, θα καρφωνόταν στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Κίτου. Θα μιλάγαμε για ένα από τα ωραιότερα τέρματα όχι μόνο της αγωνιστικής αλλά και ολόκληρης της σεζόν. Η Αγία Νάπα τώρα στο προσκήνιο. Μπάλα πηγαίνει για τον Τσούργιουριτς. Πιεζόμενος ο Κράτης θα γυρίζει πίσω. Μπαμπά. Με δύο τέρματα του Ρικάρντο Φερνάντες η δόξα προηγείται ήδη 2-0 της Νέας Σαλαμίνας στο Μακάριο. Αποτέλεσμα φυσικά που ενδιαφέρει περισσότερο την Αγία Νάπα και λιγότερο τον Εθνικό Άχνας. Μπέλφορτ θα πάρει το πλάγιο. Χατζάρος άρθει για την εκτέλεση. Στόλερ. Πίσω για τον Ταλ. Όλα αυτά στο 18ο λεπτό. Με το παιχνίδι να είναι στο 0-0. Θυμίζουμε ένα από τα τέσσερα που έρχονται σήμερα στις οθόνες σας από την Cita Vision. Κάτοχο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στους 4 αγώνες των 10 εκ των 12 ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Cita Vision, η οποία έχει στο μπουκέτο της τόσο το Champions όσο και το Europa League, καθώς και μια πλειάδα ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
το αγγλικό, το γερμανικό, το ιταλικό, το ελληνικό σε συνεργασία με την Nova, το γαλλικό, το πορτογαλικό. Ενώ πρόσφατα εντάχθηκαν στο πακέτο της και η Formula 1 για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά και το MotoGP από τα κανάλια του Sports Plus θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε τα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πλάγι για τους γηπεδούχους, ψάχνει ένα στήριγμα ο Μέρτακας. Μάρτσεφ με τον Χριστοφίνα τον κλείνει, δοκιμάζει να γυρίσει. Χριστοφή κλέβει, ψάχνει να ελευθερώσει. Η κόντρα, έρχεται και ο Ουαγκέ, ο οποίος από την κόντρα θα πάρει το out για λογαριασμό του εθνικού. Και να πάμε όσον είπα να συμπληρώσουμε το 20. Το αξίζει να αναφέρουμε ότι οι φιλοξενούμενοι, μόλις ότι ξεκάθαρα είναι η ομάδα που έχει βρει καλύτερα πατήματα στο παιχνίδι, δεν έχουν καταφέρει, όπως δεν έχει καταφέρει και η οικοδέσποινα ομάδα, να δημιουργήσουν φάση μέσα από το παιχνίδι, και οι τρεις ευκαιρίες που έχουν βρει μέχρι στιγμής είναι αποστημένες μπάλες. Στόλερ για τον Μπέλφορτ, και πάλι ο Ελβετός που πέρασε από τον Φούσκο κρατάει την μπάλα, δίνει και πάλι για τον Μπέλφορτ. Ντεμέλο άργησε να βγάλει την κάθεση στο χαρτί Βασίλη που έκανε την κίνηση. Στέλνει την μπάλα πλάγια στο Χριστοφή, θα σηκώσει αυτό στη σέντρα, μαζεύει ο Κίτος. Το βολέ για τον Άντολεκ που είναι μόνος ανάμεσα σε τρεις. Ακόμα και να έπαιρνε την κεφαλιά θα ήταν δύσκολο να βγάλει κάτι ουσιαστικό για την ομάδα του. Ο Αγκέ. Χριστοφή. Ο Ατάντα πίσω για τον Ουαγκέ. Γκορατάλ. Βαλβέρδε. Ανεβαίνουν τώρα να πιέσουν ψηλά οι παίκτες της Αγίας Νάπας, να δυσχεράνουν την προσπάθεια του εθνικού να φτιάξει παιχνίδια από τα πίσω. Ο Αγία αναλαμβάνει να προωθήσει την μπάλα. Ατάντα. Λάγια στο Χριστοφή, κάνει κίνηση ο Χατζηβασίλης. Τον ακολουθεί ο Μέρτακας, ο οποίος θα βγει νικητής από τη μονομαχία. Μάρτσεφ για τον Μπαμπά, και αυτός τον Αντωνίου. Μαρκόσκι. Δεν πέρασε η παστολή για τον Χάμπερ, ο οποίος θα βγει ωφελημένος όμως από τις κόντρες. Ωραία παλιά για τον Φούσκο που σηκώνει κεφάλι για να σημαδέψει για τη σέντρα. Είπε την κεφαλιά ο Τάλ όμως. Χάμπερ. Φούσκο. Με τη μία το η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Μάρτσεφ. Είναι κοντά και ο Τσούργιουριτς. Ο Βούλγαρος θέλει να ελιχθεί, θα πατήσει περιοχή, το γύρισμα του όμως είναι πολύ χλιαρό πάνω στα πόδια του Αγκέ. Και τώρα θα απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχουν οι της Αγίας Νάπας με τον Μέρτακα. Τσούργιουριτς, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να καλύψει το κενό του Θεοδόρου, ο οποίος μπορεί να έπαιζε μεν αμυντικός μέσος, αλλά έκανε δουλειά και στο οργανωτικό και δημιουργικό κομμάτι για την Αγία Νάπα. Αυτό το ρόλο πρέπει να καλύψει σήμερα ο Τσούργιουριτς. Μπέλφορτ, Μπαμπά, απλώς έκοψε, δεν σημάδεψε κάποιο συμπαίκτη με την παλιά που έβγαλε. Θα τρέξει ο Βαλβέρδε να μαζέψει την μπάλα. Περάσαμε τα μισά του πρώτου μέρους. Μέχρι στιγμής οι εντυπώσεις ανήκουν ξεκάθαρα στον εθνικό, που όμως δεν έχει βρει τρόπο να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Έχουν περάσει αναξιοποιητές τρεις ευκαιρίες όλες από εκτελέσεις φάουλ. Σε μία εξ αυτών ήταν πρωταγωνιστής ο Χριστοφής, στις άλλες δύο ο Αγκέρ. Δύο ομάδες που γενικά δεν σκοράρουν πολύ στο πρώτο ημίχρονο, από 9 γκολ έχουν πετύχει σε αυτό το διάστημα.
Φάουλ τώρα για τους οικοδεσπότες και θα βγει η κίτρινη κάρτα για πρώτη φορά σε παίκτη του Εθνικού. Είναι ο Γκανίου Ατάντα αυτός που θα μπει στο ποινολόγιο. Φωνάζει και το ιατρικό επιτελείο των Ιδιοδούχων μέσα ο διαιτητής και εδώ ξανά πήγε άγαρμα με τον αγώνα ο Ατάντα. Απόλυτα σωστά, όχι απλώς καταλογίστηκε το φάουλ, αλλά βγήκε κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο Φουσενή Μπαμπά από τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Μπόρτζε Τζούρεφ, όπως ακούσατε και από τον Τόμι Κουή, ένεκα της απουσίας του σχετικού διπλώματος. Βάσει κανονισμών μπορεί να είναι στον πάγκο του Εθνικού για το σημερινό και ακόμη τρία παιχνίδια. Ακολούθως θα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Αν αυτή θα είναι απλώς ένα γεφύρωμα στο τέλος της περίοδου ή μόνιμη και για την επόμενη σεζόν, θα το διαπιστώσουμε. Εδώ είναι ένα πλάνο από την κεντρική κερκίδα του Τάσος Μάρκου και τους φίλους των γηπεδούχων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης για να βοηθήσουν, να στηρίξουν την ομάδα στην προσπάθειά της να φτάσει σε μια νίκη που θα την απαλλάξει, όπως είπαμε, από το μεγαλύτερο μέρος των ανησυχιών της αναφορικά με την παραμονή. Λοιπόν, μετά από όλα, ο Μπαμπά, όπως βλέπετε, μάτωσε κιόλας από την αγωνιά που δέχτηκε στο πρόσωπο, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μόλις σταματήσει να αιμορραγεί η πληγή του, θα είναι σε θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Λοιπόν, Μαρκόσκι αναζητεί ένα στήριγμα. Έρχεται τελικά ο Παναγιώτοφ. Ακόμα να εκτελέσει το φάουλ. Τώρα για τον Μαρκόσκι. Ψάχνει να βρει τον Μέρτακα. Δεν έκανε αυτός κοντρόλ. Σε αυτή τη φάση ο Μάρτσεφ είχε μπει στην περιοχή ως κεντρικός επιθετικός. Τώρα το έχει ξανά ανακαλύψει στο δεξί άκρο. Ατάντα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Παναγιώτοφ. Μάρτσεφ. Αλλάζουν την μπάλα δύο Βούλγαροι. Τώρα ο Τσούριουριτς. Κράτης για τον Μέρτακα. Αναδιβάνω τον Γκαρθία. Αλλάξε με τον Παναγιώτοφ ο Μέρτακας. Φούσκο. Τσουλιουρίτς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κροάτι αμυντικό μέσο της Αγίας Νάπας. Ο Μαρκόσκι θα είναι στην εκτέλεση. Ψάξει να δει τον Χάμπερ. Ο Χάτζαρος διάβασε τη φάση και έκοψε. Το Μέλο. Πήρε το πλάγιο. Χάτζαρος. Διαβούλευση του Γιώργου Κοσμά με τον βοηθό του. Και είναι απόλυτα φυσιολογική αυτή η εξέλιξη, καθώς η Αγία Νάπα, ενώ δεύουμε για να συμπληρώσουμε ένα ημίωρο, αδυνατεί να βρει τρόπο να αναπτυχθεί αποτελεσματικά. Υποβίπτησε πολλά λάθη όταν πιέζεται ψηλά η άμυνά της από τον Εθνικό, ενώ και στο χώρο του κέντρου δεν μπορεί να κρατήσει και να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Είδατε εδώ τον Τσούργιουριτς που την πίεση του Ατάντα έκανε λάθος. Χατζηβασίλης, Ατάντα θέλουν να κάνουν το 1-2, έκοψε ο Αντωνίου. Μέρτακας. Δάλιο,
Συγκλίνει, έχασε από τον Στόλερ. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει γρήγορα για τον Γκαρθία. Παλιά για τον Μπέλφορτ που ανοίγεται από τα αριστερά. Απέναντί του Αντωνίου. Ο Μπέλφορτ θα κάνει την σέντρα, αρκετά ψηλή και δυνατή όμως. Πηγαίνει στην άλλη πλευρά της περιοχής η μπάλα. Γύρισμα στον Χάτζαρο. Ποιος θα μείνει όρθιος, ο Στόλερ για τον Ντεμέλο. Η προσποίηση, μπάλα στο αριστερό. Τώρα η σέντρα, Χατζηβασίλης, έκοψε ο Μέρτακας και τώρα Μάρτσεφ. Θέλει να περάσει και από τον Ατάντα και από τον Χριστοφή. Θα πάρει το φάουλ. Και όπως μας ενημερώνει τώρα ο Γρηγόρης Γεωργίου, επιστρέφει στο παιχνίδι και ο Φουσενή Μπαμπά. Εδώ όπως βλέπετε με ειδικό επίδεσμο. Στο 11-11 λοιπόν ξανά οι δύο αντίπαλοι. Μπαμπά. Μπάλα θα γυρίσει στον Αντωνίου από τον Μέρτακα. Ο Κίτος για τον Μαρκόσκι. Είναι μονίμως 5 με 6 παίκτες του Εθνικού να πιέζουν από την πρώτη γραμμή άμυνας στην ανάπτυξη της Αγίας Νάπας. Μεγάλη βαλία για τον Άντολεκ. Ο Κράτης καταφέρνει να κατεβάσει και να μπει στην περιοχή. Είναι κλεισμένος. Θα κάνει το γύρισμα. Πρώτου Χάμπερ έκοψε ο Τάλ. Και βρήκε με ωραία πάσα τον Χατζηβασίλη. Αυτός πετάει για τον Μπέλφορτ. Ο Αντωνίου έκοψε. Χατζηβασίλης, Ατάντα. Χατζηβασίλης για τον Γκαρθία. Φίλε το Ισπανός, Χάτζαρος. Πίσω η μπάλα για τον Βαλβέρδε. Κουαγκέ. Για τον Τάλ. Συμπληρώσαμε το ημίωρο στην αναμέτρηση, χωρίς σκορ. Το παιχνίδι ανάμεσα σε Αγία Νάπα και Εθνικό. Έχει περάσει και αρκετός χρόνος από τότε που είδαμε την τελευταία καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Και είναι το φάουλ του Αγγέ στο 17. Μπέλφορτ. Κλείστηκε από τον Μέρτακα. Χριστοφή. Ατάντα για τον Στόλερ. Ενώ έχει ανέβει και ο Χάτζαρος. Ο Ελβετός για τον Γκαρθία. Τώρα ο Χάτζαρος. Μέχρι το μπλοκ από τον Χάμπερ. Πίεσε και ο Παναγιώτοφ. Το πλάγιο είναι για τους Πορτοκαλί. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό, καθώς η μπάλα χτύπησε τελευταία φορά πάνω στο πόδι του Άντολεκ. Χάτζαρος. Γκαρθία, ο Χάτζαρος, έψαξε να βρει τον Ντεμέλο. Ο Στόλερ για τον Ουαγκέ. Μαλλιά για τον Χριστοφή. Μπάλα είναι out για λογαριασμό της Αγίας Νάπας. Στο 33ο λεπτό μπαίνουμε. Κίτος για τον Αντωνίου. Είναι ξανά. Από τα 7-8 μέτρα ξεκινάει η πίεση του, 7-8 μέτρα μπροστά από τη μεγάλη περιοχή του Κίτου ξεκινάει η πίεση του Εθνικού, όπως είναι και στο 59-41 στο ποσοστό κατοχής όπως είδατε. Αντολεκ για τον Παναγιώτοφ, μαζεύει την μπάλα ο Τσούργιουριτς, Μάρτσεφ. Το σούτ με το αριστερό, η μπάλα out. Όχι, έχει κοντράρει και είναι σε κόρνερ. Και αυτή είναι η πρώτη στημένη μπάλα που θα κερδίσει η Αγία Νάπα. Για να δούμε, ο Εθνικός κατάφερε από όλες τις δικές του στημένες μπάλες, τις στατικές φάσεις, να δημιουργήσει κινδύνους για την εστία του Κίτου. Θα δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με την Αγία Νάπα.
εκτελέστηκε το κόρνερ, η απομάκρυνση από τους φιλοξενούμενους. Ωραία η πρώτη τύπλα του Ήψον, ο οποίος αρχίζει να επιταχύνει από δεξιά. Βγαίνει μόνος του στην κόντρα. Έχουν κλείσει πάνω του τρεις. Ο Βραζιλιάνος κρατάει, περιμένει. Ψάχνει να βρει τον Χατζηβασίλη. Τώρα ανεβαίνει και ο Μπέλφορντ. Έχουν γυρίσει όμως 7 παίκτες της Αγίας Νάπας. Στόλερ θα πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Τζούρεφ. Μαρκόσκι. Η μπάλα έχει περάσει την πλάινη γραμμή και είναι σε πλάγιο για τον Εθνικό. Γιώργος Κοσμάς είναι όρθιος από το ξεκίνημα του αγώνα. Έχει κάθε λόγο να είναι προβληματισμένος και να δίνει διαρκώς οδηγίες. Περιμένουμε ωστόσο να δούμε και κάτι το διαφορετικό, να επιχειρήσει να τροποποιήσει κάτι στο παιχνίδι της ομάδας του. Μπαμπά ανάμεσα σε δύο, πήρε την κεφαλιά. Μέρτακας βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Θα κυνηγήσει ο Άντολεκ την μπάλα, να την κυνηγήσει μαζί με τον Ουαγκέ. Πρώτος ο στόπερ του Εθνικού, ο οποίος καλύπτει με το σώμα και αφήνει την μπάλα να κυλήσει out. Κάποιο γρήγορο πρόβλημα με τον Άντολεκ, ξεπεράστηκε. Και περιμένουν όλοι το βολέ από τον Βαλβέρδε. Φάγε το κεφάλι του Μπέλφορντ μαζί με τον Μπαμπά, πήγε την κεφαλιά και την πήρε. Ντεμέλο θα χάσει όμως από τον Τσούργιουριτς. Άνοιξε ο Χάμπερ, ο οποίος πηγαίνει τώρα στο δεξί φτερό και έχει μετακομίσει στα αριστερά ο Μάρτσεφ. Ο Αγκέ έκοψε μπροστά από τον Παναγιώτοφ. Στόλερ. Ατάντα. Για τον Χριστοφή. Στόλερ. Ωραία παλιά για τον Χατζηβασίλη, σε τέσσερα offside όμως. Υποδεικνύεται τελευταίος από τον κύριο Τζαπούρα. Εδώ ξανά η φάση. Καλυπτόταν από τον Φούσκο. Όπως βλέπετε και από τις γραμμές του γηπέδου. Ο Χατζηβασίλης. Μια παλιά τώρα ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα περνά το Βαλβέρδε και καταλήγει στα δίχτυα. Να λοιπόν που μια φάση χρειαζόταν η Αγία Νάπα και με τον Ντάνιελ Χάμπερ ανοίγει το σκορ στο 36. Κάνει το 1-0 απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Η μοναδική φάση την οποία ολιγόρησε και αγράνησε η άμυνα του Εθνικού είναι αυτή η οποία αποφέρει το άνοιγμα του σκορ. Χάμπερ ο οποίος αφιερώνει στην κερκίδα το τέρμα του και τώρα θα δεχτεί τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο από το πουθενά και κόντρα στη ροή του αγώνα. Οι οικοδεσπότες παίρνουν το προβάδισμα με το δεύτερο τέρμα στη σεζόν από τον Χάμπερ σε 24 συμμετοχές. Καναδός ο οποίος αγωνίζεται υπομορφή δανεισμού από τον Απόλλωνα στην Αγία Νάπα. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του και επιστρέφει στο παιχνίδι. Ξανά η πολύ μεγάλη παλιά από τον Μπαμπά στην πλάτη του Τάλ. Πετάγεται ο Χάμπερ, κάνει την έξοδο. Ο Βαλβέρντε το αντιλαμβάνει, το Καναδός προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα πάνω του και αυτή με αναπήδηση καταλήγει στην εστία του Εθνικού για να γίνει έτσι το 1-0 στο 36ο λεπτό υπέρ της Αγίας Νάπας. Λέγαμε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει το παιχνίδι του Γιώργος Κοσμάς. Το έπραξε αλλάζοντας θέση στους εξτρέμ του, στέλνοντας τον Χάμπερ δεξιά και τον Μάρτσεφ αριστερά. Και στην πρώτη επίθεση που έβγαλε η ομάδα του με αυτό τον σχηματισμό, πέτυχε τον γκολ. Πάμε λοιπόν στον Γρηγόρη Γεωργίου να μας μεταφέρει συναισθήματα και αντιδράσεις από τους δύο πάγκους μετά αυτή την εξέλιξη. Ναι, πανηγύρισαν έξαλλα τον γκολ, ο Χάμπερ, ο Σκόρερ και οι υπόλοιποι. Όσον αφορά τώρα την ομάδα του κ. Γιώργου Κοσμά, μπορεί να μην έφταξε ευκαιρία Αλέξη, αλλά ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένη. Από την αρχή του αγώνα μπορεί να μην δημιουργήσαν ευκαιρίες, αλλά ανασταλτικά και όταν χρειαζόταν να επιστρέψουν, είχαν τις γρήγορες επιστροφές σε προσπάθειες που ο Εθνικός προσπάθησε να εφηδιάσει την άμυνα της Αγίας Νάπας και την κατάλληλη στιγμή, αφού έδωσε και γήπεδο, είχε και την κατοχή ο Εθνικός και κόντρα στο ροή του αγώνα, σε αυτή την κόντρα επίθεση η αποτελεσματικότητα του Χάπερ λειτουργήσε άψογα. Ήταν πανέμορφο τον γκολ, υποδειγματικός ο τρόπος που σήκωσε την μπάλα πάνω από τον Βαλβέρ την μπάλα και σε καθοριστικό χρονικό σημείο θα έλεγα. Πάρα πολύ σημαντικό τον γκολ.
Και για να είμαστε και απόλυτα δίκαιοι, επειδή κάποιοι ίσως θελήσουν να φορτώσουν και κάποιο μερίδιο ευθύνης στον Βαλβέρδη για το γεγονός ότι βγήκε τόσο ψηλά, αναφέρουμε ότι το σημαντικότερο λάθος έγινε από τον Ταλ, ο οποίος δεν κατάφερε να ελέγξει αυτή την μεγάλη παλιά. Ο Βαλβέρδη, ακόμα και αν δεν έβγαινε, θα έβλεπε τον Χάμπερ να βγαίνει απέναντί του σε τέτα τέτ. Από την άλλη, πρέπει να επενέσουμε, όπως είπες, και την οξυδέρκεια του Χάμπερ, ο οποίος είχε τα αντανακλαστικά και την ταχύτητα μόλις είδε ότι βγαίνει ο Βαλβέρδη με ένα τσίγμα να περάσει την μπάλα από πάνω του και να την στείλει στα δίχτυα, να κάνει έτσι λοιπόν το 1-0 για την Αγία Νάπα. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει πλέον ο Εθνικός, για τον οποίο σίγουρα ήταν μια ψυχρολουσία από τη στιγμή που ο ίδιος είχε φτάσει περισσότερες φορές κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος να μείνει πίσω στο σκορ. Μπαλιά για τον Χατζηβασίλη, έκοψε ο Αντωνίου την τελευταία στιγμή. Αφήνει ο Χριστοφίδη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο Παναγιώτοφ. Χριστοφίδη θα πετάξει υποτικά την μπάλα εκτός για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Βούλγαρο. Θα δούμε εδώ τη φάση στην οποία τραυματίστηκε. Πήγε με δύναμη ο Στόλερ. Εδώ βλέπετε δεν πήρε με την μπάλα, αλλά ήταν και ο τρόπος που πήγε με τις τάπες του ποδιού του παντουτσιού του υψωμένες, που προκάλεσε το χτύπημα πάνω στον Παναγιώτοφ. Ενδεχομένως αυτή τη φάση που έγινε πολύ γρήγορα να μπορούσε να έχει καταλογιστεί και φάουλ υπέρ του Βούλγαρου. Ομολογώ πάντως ότι και εγώ στην κανονική ροή του αγώνα δεν αντελήφθη ότι έχει γίνει τόσο δυνατά το μαρκάρισμα. Όπως και να έχει, είναι διακοπή στο παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Παναγιώτοφ. Και ας ελπίσουμε ο Βουλγάρος να μην έχει κάτι σημαντικό, να καταφέρει να συνεχίσει το παιχνίδι. Βλέπετε τον Γιώργο Κοσμά να εμψυχώνει τους παίκτες του να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, εξίσου γερά, να καταφέρουν να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι. Και από την άλλη, ο Μπόρτσε Τζούρεφ σε διαβούλευση με ανθρώπους τεχνικού επιτελείου για το τι πρέπει να βελτιώσει ο Εθνικός. Δεν ήταν τα πήγαινε άσχημα η ομάδα της Άχνας, κάθε άλλο ήταν αυτή που ήλεγε το παιχνίδι. Έφτανε όμως μία αδράνεια από τον τελευταίο παίκτη της άμυνας, τον αρχηγό τον Γκορατάλ, στον οποίο ενδεχομένως να κόστησε και η απουσία από 4 παιχνίδια 11 τιμωρίας, να είχε βγει κάπως εκτός ρυθμού και αυτό να επέβαισε σε αυτό το σφάλμα. Ντεμέλο έχασε από τον Μπαμπά με φάουλ. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, καθώς κοιτάζουμε τα στατιστικά μας, ότι το τέρμα του Χάμπερ αποκτά και μια άλλη ιδιαιτερότητα, καθώς είναι το πρώτο που πετυχαίνει στο πρωτάθλημα η Αγία Νάπα στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα αυτό το διάστημα. Μέρτακας. Άντολεκ. Ωραίο το άνοιγμα για τον Μάρτσεφ στα αριστερά και βγαίνουν δύο συμπαίκτες του, αν ο Βούλγαρος σηκώσει γρήγορα το κεφάλι, δεν το πράττει, παίρνει όμως το φάουλ από τον Στόλερ, ο οποίος δικαιολογημένο θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ψευδιώτη. Ο Ελβετός πάντως εδώ έκανε αυτό που όφιλε από πλευράς τακτικής. Πήγε και γκρέμισε τον αντίπαλο προτού αυτός σηκώσει το κεφάλι και δει ότι έβγαιναν δύο συμπαίκτες στο μαρκάρι στην άλλη πλευρά. Εδώ το φάουλ τακτικής. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για την μπάλα ο Στόλερ, απλώς γκρέμισε τον αντίπαλο. Και ο Ιβάν Τσούριουριτς έτοιμος να γεμίσει για την Αγία Νάπα, η οποία έχει βάλει 5 παίχτες στο κουτί του Βαλβέρδε. Ο Κροάτης πάει για το δεύτερο δοκάρι, απευθείας άω την μπάλα. Τεσσαρακοστό λεπτό στο Τάσος Μάρκου, από το 36 η Αγία Νάπα με τον γκολ του Χάμπερ προηγείται 1-0 του Εθνικού Άχνας. Κεφαλιά του Μπαμπά μετά το πολέ του Βαλβέρδε. Χατζηβασίλης με τον Τσούργουριτς μάχονται στον άξονα. Κόντρα φέρνει την μπάλα στα πόδια του Μπέλφορντ, ο οποίος περιμένει τον άφησο του Χατζαρού. Θέλει να του κάνει την παλιά με το τακουνάκι. Κίτος από το γύρισμα του Μάρτσεφ. Ατάντα. Χατζηβασίλης μαζί με τον Χάμπερ. Κρατάει την μπάλα, ανακόπηκε από τον Μπαμπά. Θέλει να προωθήσει την μπάλα ο Χάμπερ για τον Άντολεκ.
Παναγιώτοφ, ο οποίος πέστρεψε στο παιχνίδι. Ατάντα, ωραία για τον Χριστοφίου που έχει χώρο. Θέλει να συγκλίνει, έχασε την μπάλα με φάουλ από τον Χάμπερ. Σε επανάληψη τελευταία φάση, ο Χάμπερ βρήκε και τα πόδια, έκτος από την μπάλα του αντιπάλου. Και ο Φάμπιαν Στόλερ σε αυτή τη στιγμή είναι η μπάλα για τον Εθνικό. Οι προηγούμενες τρεις εκτελέσεις φάουλ απέφεραν κινδύνους για την εστία του Κίτου. Ως τώρα θα μακρύνει με γροθιές, βγάζει την μπάλα από την περιοχή άμυνα της Αγίας Νάπας. Φούσκο. Άργησε ο Τσουργιούτσα, κάνει το άνοιγμα, δέχτηκε ακόμα ένα φάουλ τακτικής από τον Χριστοφή. Δεύτερη περίπτωση για την Αγία Νάπα, που μπορεί να βγάλει κόντρα εφάρσεις προποθέσεις και δεν το πράττει γιατί δεν γίνεται σωστά η πρώτη παλιά. Φάσα τώρα για τον Άντολεκ, μαζεύει ο Βαλβέρδε καθώς κάλυψε σωστά ο Αγγέ. Στόλερ έχει μείνει στο έδαφος πεσμένος ο Γκοραντάλ, ο αρχηγός του Εθνικού. Και έτσι στο 45 ακόμη μια διακοπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθεθούν ένα με δύο λεπτά σε καθυστερήσεις. Το φορείο, θα μπει και το φορείο για τον Γκοραντάλ. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Η διακοπή δίνει ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να δροσιστούν. Ο Ήψον από την μία πλευρά, τον οποίο έχουμε στο πλάνο, από τον άλλο πάγκο ήταν ο Μάρτσεφ που είχε πάρει ένα μπουκάλι για να δροσιστεί. Και όπως σας ενημερώνει ο Γρηγόρης Γεωργίου, πάμε για καθυστερήσεις 3 λεπτών. Υπήρξαν αρκετές διακοπές στο παιχνίδι λόγω τραυματισμών. Τώρα το δείχνει ο τέταρτος, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, ότι θα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Γκοραντάλ στο μεταξύ έχει σταθεί και πάλι στα πόδια του. Θα αποχωρήσει από το παιχνίδι πιθανότητα προσωρινά. Βγαίνει και το φορείο. Και έρχεται ο Φούσκο με εκτελέσει το πλάγιο για τον Μάρτσεφ και αυτός γυρίζει την κατοχή στους φιλοξενούμενους με τον Βαλβέρδε. Το βολέ για τον Χατζηβασίλη, βγήκε μπροστά του και έκοψε ο Μαρκόσκι. Ο Αγγέ κόπηκε από τον Μαρκόσκι, παλιά του Μπαμπά. Μάρτσεφ με τη μία για τον Παναγιώτοφ, έκοψε ο Τάλ. Και φάουλ για τον Εθνικό, το οποίο κέρδισε με το πείσμα και τη μαχητικότητά του Χατζηβασίλης. Θα φέρει και την κίτρινη κάρτα για τον Μπόγιαν Μαρκόσκι. Ίδια περίπτωση με αυτή του Μπαμπά που είχε επίσης τιμωρηθεί με κίτρινη. Έχασε την μπάλα σε ένα επικίνδυνο σημείο, καθώς τύψε πάνω στο σώμα του Χατζηβασίλη. Ακολούθως άπλωσε τον αγώνα τον Μαρκόσκι. Έκανε φράγμα στον αντίπαλό του, τον κρέμισε. Και έτσι καθώς μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εθνικός με ακόμη ένα φάουλ θα έχει μια ευκαιρία να απειλήσει την εστία του Κίτου που δίνει τώρα οδηγίες στο τείχος του. Χριστοφή και Στόλερ κοντά στην μπάλα. Πενταμελές, εξαμελές όπως βλέπετε το τείχος είναι ο Τζούργιουριτς από πλευράς Αγίας Νάπας. Έχει παρισφρήσει και ένας παίκτης του Εθνικού. Στόλερ με πάσα για το Χριστοφή, εκτέλεση από τον Ελβετό πάνω στο τείχος και υπάρχει υπόδειξη για κίτρινη κάρτα. Είναι δεύτερη στον... όχι πρώτη κίτρινη, είναι στον Τσούργιουριτς αν προλάβα να δω.
Καλάτης, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο έχει τιμωρηθεί από τον διαιτητή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ξανά η πάσα, η εκτέλεση, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι ο Κράτης κινήθηκε αντικανονικά προτού εκτελεστεί το φάουλ. Έφυγε δηλαδή υπερβολικά γρήγορα από το τείχος. Όμως και να έχει, φτάνουμε πλέον στο 45-4 και το φάουλ θα επαναληφθεί. Πάλι χρησιμοποιήθηκε στο λόψο την μπάλα, ο Ελβετός χαμηλά. Ανακόπτεται η μπάλα εξωστρακίστηκε στο τείχος και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο από τον Κώστα Ψεδιώτη που βρίσκει την Αγία Νάπα. Χάρη στο δεύτερο τέρμα στη σεζόν του Χάμπερ να προηγείται από το 36ο λεπτό 1-0 του Εθνικού. Ο Τσούργιτς, όπως είδατε, αμέσως πήγε να μιλήσει στον διαιτητή, μήπως είχε αντιληφθεί για ποιο λόγο δέχτηκε αυτή την κίτρινη κάρτα. Η ουσία πάντως είναι ότι η ομάδα του προηγείται 1-0 του Εθνικού, έστω και αν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή και είχαν κερδίσει τις εντυπώσεις. Βλέπουμε ξανά τον γκολ από τη μεγάλη παλιά του Μπαμπά. Χάνει τον Χάμπερ ο Αγκέ και ο Τάλ. Πετάγεται έξω από την περιοχή του ο Βαλβέρδε. Ο Χάμπερ όμως τσιμπάει την μπάλα από πάνω, τη στέλνει στα δίχτυα και διαμορφώνει έτσι το 1-0, το οποίο έμελε να σφραγίζει και τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών στο πρώτο ημίχρονο. Αποχωρούν τώρα και οι διαιτητές και βλέπουμε εμείς τη στατιστική αποδελτίωση του πρώτου 45 λεπτού με δύο τελικές για την Αγία Νάπα, μία στο στόχο, τρεις για την ομάδα του Εθνικού, μία στο στόχο, μία απόκρουση από τον Βαλβέρδε, ένα κόρνερ για την Αγία Νάπα, 5-7 τα φάουλ, 3-2 οι κίτρινες κάρτες και στο 40-60 η κατοχή υπέρ των φιλοξενουμένων. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα πριν από τον Ανάπαυλα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην απευθεία σύνδεσή μας με το Τάσος Μάρκου. Συνεχίζεται για την ώρα η προθέρμανση αναπληρωματικών αλλά και πιτσιρικάδων, όπως βλέπετε, στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Εθνικό Άχνας. Παιχνίδι για την 26η αγωνιστική, τέταρτη των play-off. 1-0 το αποτέλεσμα μετά από 45 λεπτά. Για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο η Αγία Νάπα καταφέρνει να προηγηθεί απέναντι στον Εθνικό. Για πρώτη φορά καταφέρνει επίσης σε αυτή τη σεζόν να σκοράρει απέναντι στο σύλλογο της Άχνας αγωνιζόμενη εντός έδρας. Έχει τούτη τη στιγμή το αποτέλεσμα της μοναδικής νίκης της επί συνόλου 6 αγώνων κόντρα στον Εθνικό Άχνας, το 1-0 την περίοδο 2012-2013 και το φίλι στον Ντάνιελ Χάμπερ, ο οποίος του 36 πετάχτηκε ανάμεσα στους δύο στόπερ, τον Ουαγκέ και τον Τάλ, πρόλαβε και την έξοδο του Βαλβέρδε, τσίπησε την μπάλα πάνω από τον Γάλλο, την έστειλε στα δίχτυα, πέτυχε έτσι το δεύτερο τέρμα του στη σεζόν σε 24 συμμετοχές και ταυτόχρονα άνοιξε για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο το σκορ για λογαριασμό της Αγίας Νάπας. Ο Καναδός, μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί επαρκώς γουρλής για να δώσει την ομάδα του την νίκη με αυτό το τέρμα και να την βοηθήσει να επεκτείνει σε 6 αγωνιστικές το αίτητό της, κάνοντας και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής. Η Αγία Νάπα που στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις στην πρώτη κατηγορία δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτήν για δεύτερη συναπτή χρονιά, ευελπιστεί η τρίτη να είναι και η φαρμακερή. Οι παίκτες του Γιώργου Κοσμά έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταίος επιστρέφει ο Ανδρέας Οκίτος μαζί με τον προπονητή του. Περιμένουμε να δούμε και τους αντίστοιχους των φιλοξενουμένων για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν αλλαγές. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Γρηγόρης Γεωργίου έχει ρεπορτάζ. Στην ιδέα ο Άντολεκ και βλέπω ήδη τον Μούσα Μπούνι. Έτσι που παίρνει και οδηγίες από τον κύριο Κοσμά. Θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή για τους γηπερούχους. Μάλιστα. Από πλευρά Εθνικού δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω να κάνει κάποια αλλαγή ο κύριο Γκούλφ. Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε που θα μετρήσει λοιπόν την 7η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα θα πάρει τη θέση του Άντολεκ, ο οποίος επίσης ξεκινώντας το παιχνίδι μέτρησε την 7η συμμετοχή του στην σεζόν και οι δύο χειμερινά μεταγραφικά αποκτήματα για την Αγία Νάπα και ομολογουμένως αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Εθνικός θα πιέσει ακόμη περισσότερο και πιο φορτικά, ίσως και πιο ψηλά για την ισοφάριση, ένας επιθετικός με την ταχύτητα του Εμγκούνι ίσως από πλευράς τακτικής να ταιριάζει περισσότερο στην κορυφή της επίθεσης της Αγίας Νάπας. Ο εκθετικός από τη Ζιμπάμπου που πάει τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει θέση στο παιχνίδι, βλέπετε εδώ και τον επίδεσμο
στο πρόσωπο του Μπαμπά από την αγωνιά που δέχτηκε από τον Ατάντα. Επέστρεψαν και οι παίκτες του Εθνικού Άχνας. Μια πρώτη γρήγορη ματιά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σύγκριση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Πορεύεται λοιπόν με τους ίδιους 11 ο Μπόρτσε Τζούρεφ τουλάχιστον στο ξεκίνημα της επανάληψης και περιμένει τον τέταρτο για να σηκωθεί το ταμπελάκι και να οριστικοποιηθεί η είσοδος και του Εμκούνη. Τώρα θα συμβεί αυτό. Εδώ ο Μούσα Εμκούνη. Όπως είπαμε, για 7η φορά θα αγωνιστεί το πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αγίας Νάπας. Οι δύο εξ αυτών στο αρχικό σχήμα παίρνει τη θέση του Ιβάν Άντολεκ. Ο Εμκούνη που όπως και ο Άντολεκ περιμένουν, ψάχνουν αν θέλετε ακόμα το πρώτο τους θέρμα στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια βαθιά παλιά για τον Μάρτσεφ. Εμκούνη τον οποίο έχει αναλάβει προσωπικά ο Μαμαντού όπως βλέπετε σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της παρουσίας του στο παιχνίδι. Πλάγιο για την Αγία Ναύα με το Φούσκο. Εμκούνη, έγινε το λάθος, έκλεψε ο Ντεμέλο, θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά με παλιά για τον Γκαρθία Τσούριουριτς. Άλλαξε με τον Μάρτσεφ. Κροάτης πιέζεται από τον Χάτζαρο, έρχεται και βοήθεια από τον Γκαρθία. Ο Μάρτσεφ για τον Τσούριουριτς. Μπαμπά, θέλει να αλλάξει την άλλη πλευρά για τον Μέρτακα, πάρα πολύ δυνατή παλιά του όμως. Αναφορά από τον Χριστοφή για τον Ατάντα. Ωραία ο Γκαρθία. Παρά την πίεση θα ελευθερώσει την μπάλα. Ο Χάτζαρος για τον Ντεμέλο, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο. Γκαρθία, ο Στόλερ πίσω για τον Ουαγκέ. Χριστοφή μετά για τον Μπέλφορτ, ο οποίος ξεκίνησε από την κανονική θέση στο σπριν του. Βλέπουμε τη φάση επανάληψη πιο μπροστά. Ο επιθετικός του Εθνικού από τον τελευταίο αντίπαλό του. Και ο Ανδρέας ο Κίτος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Εμκούνη έχασε από τον Ουαγκέ. Ατάντα. Στόλερ πιεζόμενος από τον Παναγιώτοφ. Χριστοφή Χατζη Βασίλης για τον Ατάντα. Ποιος πάει από τον άξονα. Η παλιά είναι όμως σε άλλο σημείο από εκεί που την ήθελε ο Ίψον Ντεμέλο. Έδειξε στο συμπέχτη του ότι συνέκλεινε για να πάρει την μπάλα στον άξονα. Με το ξεκίνημα της επανάληψης η δόξα φτάνει και σε τρίτο τέρμα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Σκόρα αυτή τη φορά ο Λόμπο. Καθάριζε λοιπόν την νίκη η δόξα. Μαρκόσκι, δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ ο Χάμπερ. Βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα της επανάληψης ο κύριος Κοσμάς έχει αλλάξει πάλι θέσεις στους ακραίους επιθετικούς του και πάλι έχει ξεκινήσει από δεξιά ο Μάρτσεφ και από αριστερά ο Χάμπερ. Από την πίεση του Μπαμπά το κέρδωσε την Αγία Νάπα, είναι το πλάγιο. Τσούριουριτς, ο Φούσκο και πάλι ο Κροάτης, το πίεση, βγαίνει και ο Κίτος, θα βάλει την μπάλα στην περιοχή και θα τη μαζέψει. Και
Ντεμέλο. Μαχεται ο Χάτζαρος, θα πάρει το φάουλ. Ο Στόλερ σε μεγάλη παλιά για τον Χατζηβασίλη, ο οποίος κοντρουλάρει πολύ ωραία την μπάλα. Δίνει για τον Χριστοφή, προσπάθεια να βγει η σέντρα, θα αποφέρει κόρνερ. Και έρχεται από την άλλη πλευρά που εκτέλεσε το φάουλ ο Στόλερ για να αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ. Όλοι οι παίκτες της Αγίας Νάπας μέσα στην περιοχή του Κήτου. Στόλερ, δεύτερο δοκάρι μπάλα. Πήδηξε για την κεφαλιά ο Ατάντα, δεν την πήρε, έχει όμως την μπάλα υπό την κατοχή του. Κάνει το γύρισμα, η μπάλα δεν φεύγει και τελικά θα πέσει στα χέρια του Κήτου. Από την προσπάθεια του Χατζηβασίλη, η οποία όμως δεν είχε πολύ δύναμη. Ο Κήτος, ο οποίος ψάχνει να βρει γρήγορα τον Παναγιώτοφ. Μαζί με τον Χριστοφή μπάχονται για καλύτερη θέση. Έκοψε ο αριστερός μπακ του Εθνικού, Γκαρθία. Ατάντα, Ντεμέλο μες στην περιοχή, περιμένει ο Ουαγγέ. Θα γίνει το σουτ, όχι, ανακόπηκε τελικά ο στόπερ του Εθνικού και τώρα η Αγία Νάπα θέλει να τρέξει σε κόντρα. Κακή μπαλιά για τον Εμγκούνι, πάντως έβαλε την προβολή. Ο Χάμπερ για τον Παναγιώτοφ και πετάγεται μπροστά ο Εμγκούνι. Άργησε να του δώσει την μπάλα ο Βούλγαρος. Κάνει κίνηση και ο Μάρτσεφ, αυτόν θέλει να βρει. Διάβασε όμως και έκοψε ο Χριστοφή και γυρίζει και πίσω στον Βαλβέρδε. Στο 51 αυτή η φάση, στην οποία δόθηκε εις διπλή ευκαιρία στην Αγία Νάπα να βγάλει κόντρα επίθεση, τα κατάφερε στη δεύτερη. Ανακόπηκε όμως η μπαλιά του Παναγιώτοφ για τον Μάρτσεφ από τον Χριστοφή. Αντωνίου την κεφαλιά. Ατάντα. Έχασε από τον Τσούργιουριτς, ο οποίος ψάχνει ποιον. Αλλού ήθελε την μπάλα ο Μγκούνι, αυτό δείχνει στον Κροάτι. Μαζεύει ο Χάτζαρος, 33χρονος που πραγματοποιεί σήμερα την τέταρτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Μαλιά για τον Μπέλφορτ, κόβει ο Μαρκόσκι. Έδωσε και για τον Φούσκο, περιμένει πιο μπροστά ο Παναγιώτοφ. Μαλιά για τον Βούλγαρο, ελέγχεται από την άμυνα του Εθνικού. Ο Αγγέ. Δέχτηκε μαρκάρισμα. Λίγο αφού του έφυγε η μπάλα τα πόδια του από τον Εμγκούνι. Ο τελευταίος θα δει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Τέταρτος παίχτης για την Αγία Νάβα που παρατηρείται. Μετά τους Μπαμπά, Μαρκόσκι και Τσούργιουριτς. Την φάση σε επανάληψη, φεύγει η μπάλα και έρχεται από πίσω να πάρει το πόδι του αντιπάλου ο Μούσα Εμγκούνι. Στόλερ. Έκοψε ο Μέρτακας. Και πάλι Στόλερ και ξανά ο Μέρτακας σε πλάγιο για τον Εθνικό. Ο Αγγέ για τον Βαλβέρδε. Στόλερ. Παλιά για τον Γκαρθία, ελέγχει ο Μέρτακας, πιέζεται από τον Χατζηβασίλη. Το μακρύνιο Αντωνίου, Στόλερ, Μπέλφορτ. Από τα δικά του πόδια η μπάλα βγήκε εκτός. Κόρνερ δίνει παρ' όλα αυτά ο κύριος Ψευδιώτης. Διαμαρτύρεται ο Μέρτακας. Δικαιολογημένα. Στο 54 νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και πάλι με τον Στόλερ. Εκτελεί για τον Μπέλφορτ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, στο δεύτερο δοκάρι δεν προλάβει να μεταχθεί ο Ατάντα. Η μπάλα σε νέο κόρνερ. Αλλάζει πλευρά ο Στόλερ για να το εκτελέσει, όπως βλέπετε είναι το τρίτο στο παιχνίδι για την ομάδα του Μπόρτζε Τζούρεφ. Εναντί ενός της Αγίας Νάπας.
Εκτέλεσε ο Στόλερ, Γκαρθία, Χατζηβασίλης και πάλι ο Ισπανός, κλεισμένος από δύο, θα πάρει το πλάγιο. Όχι, η μπάλα είναι αυτή τη φορά για την Αγία Νάπα, λέει ο κύριος Ξεδιώτης. Ο οποίος Γκαρθία δείχνει στον διαιτητή ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει ανάποδα σφύριγμα για τέτοια φάση. Μέρτακας. Καλή κοντά συμπαίκτες του για να μπορέσει να εκτελέσει το πλάγιο. Θα πάρει τελικά αρκετά μετραφόρα. Για τον Εμγκούνι, κεφαλιά του Ατάντα, νέο πλάγιο για την Αγία Νάπα. Και ακόμη ένα πλάγιο, καθώς συμπληρώνουμε ένα δεκάλεπτο στην επανάληψη. Αγία Νάπα Εθνικός Έχνας 1-0. Το παιχνίδι που φέρνει κοντά σας η Cita Vision και είναι μια προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Στόλερ, πάσα του ανακόπτεται από τον Αντωνίου. Ουαγγέ, πιέζει ο Μάρτσεφ. Ουαγγέ πάντως κρατάει την μπάλα από τον ελεγχό του. Τώρα άνοιξε το κοντρόλ. Μέρτακας, Εμγκούνι. Τσούργιουριτς. Φούσκο. Ωραία η τρίπλα. Καταλογίζεται το φάουλ από τον κύριο Ψευδιώτη. Πέρανε ο Στόλερ. Μάζεψε στα πόδια του Αργεντινού. Και εδώ το φάουλ σε επανάληψη. Το παραδέχτηκε άλλωστε αμέσως και ο Ελβετός. Μαρκόσκι γυρίζει για τον Βαλβέρε, για τον Κίτο, με συγχωρείτε. Και πάλι ο Σκοπιανός. Κλεισμένος, ψάχνει να βρει μεγάλη παλιά τον Παναγιώτοφ. Πάπα, ποζίσιο, πάπα! Πάνω, πίσω, πάνω! Πόλια, δεν άνω, Γιάννη! Χατζαρός. Τσούργιουριτς για τον Μάρτσεφ. Χριστοφή. Πολύ δύναμη και πολύ ψωσία για τον Χατζηβασίλη. Έχασε τη μονομαχία από τον Αντωνίου. Μέρτακας. Πλάγι για τους φιλοξενούμενους. Και πάει για αλλαγή ο Εθνικός. Γρηγόρη. Μετά του τον Βάλτο, ο κύριος Τζούρεφ θα πάρει τη θέση του Γκαρθία. Πρώτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Εδώ λοιπόν ο Μπόρτσε Τζούρεφ στην πρώτη του κίνηση για να επηρεάσει και να τροποποιήσει τη ροή του αγώνα. Εμγκούνι θα πάρει την μπάλα, αφού όμως ο Τίτερα έχει πέσει σε επιθετικό φάουλ. Και τώρα η αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Στο 58ο λεπτό περνάει εκτός αγώνα ο Χωακίν Γκαρθία και στη θέση του μπαίνει ο Βάλτο. Μπέλφορτ διεκδίκησε την κεφαλιά και έδεσε το πλάγιο. Βάλτο. Μπέλφορτ. Ξαναβρήκε και πάλι τον Βάλτο. Κακή απομάκρυνση από τον Μέρτακα. Αντωνίου δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Χατζηβασίλης διεκδικεί. Και δίνει την μπάλα τελικά σε κόρνερ ο κύριος Ψευδιώτης, αφού το σκέφτηκε για λίγο. Ο Στόλερ. Δεν κατάφερε να πείσει τους παίκτες του να μπουν αρκετά γρήγορα στην περιοχή και να πιάσουν τους παίκτες της Αγίας Νάβας να διαμαρτύρονται ακόμα στον κύριο Ψευδιώτη. Τώρα το εκτελεί, πάει για το δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα είναι άστοχο. Στο 59. Έλα,
Κίτος. Πάπα! Πάπα! Ψάξει το κεφάλι του Εμκούνη. Ο σπίρε την κεφαλιά πάσα για τον Χάμπερ. Προσπέρασε από τον Τάλ και πήρε το φάουλ. Συστάσεις προς τον αρχηγό του Εθνικού. Θα δείτε εδώ ξανά το φάουλ. Φύγει κάπως άγαρμα με την κλωτσιά των Ντάνιελ Χάμπερ. Δεν βγήκε και την μπάλα. Ένα σκάψουμε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα βγει ο Βαλβέρδε. Θα αποκρούσει, θα αφήσει το παιχνίδι ο διτής. Ο Μάρτσεφ, από ό,τι βλέπω, είναι πεσμένος στο νικήτιο της περιοχής. Και ακόμη ένας παίχτης, ο Εμκούνη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μπροστά από την εστία των φιλοξενούμενων. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι στο 60 λεπτό. Για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και στους δύο. Γιώργος Κοσμά δίνει ευκαιρίες στον Λουσενή Μπαμπά για το πώς πρέπει να κινείται. Η φάση σε επανάληψη. Ο Μάρτσεφ έπεσε χωρίς να τον ακουμπήσει αντίπαλος. Ο Εμκούνη ακολούθως πρέπει να βρει και πάνω σε συμπαίχτη του. Και έτσι προκλήθηκε ο δεύτερος τραυματισμός. Βλέπουμε εδώ και τον πρόεδρο να παρακολουθεί το παιχνίδι κόντρα στον ήλιο, κάνοντας όσο περισσότερο σκιά μπορεί με το χέρι του, για να έχει καλύτερη εικόνα της αναμέτρησης. Μέρτακας. Μάρτσεφ, ο Παναγιώτης, με συγχωρείτε, επιστρέφει την μπάλα στην κατοχή των φιλοξενουμένων με τον Βαλβέρδε να δίνει για τον Τάλ. Χριστοφή. Μπέλφορτ. Ωραία και πάλι για τον Χριστοφή. Βγήκε η σέντρα του. Ατάντα. Χάτζαρος για τον Τεμέλο. Έκανε λάθος ο Βραζιλιάνος. Ο Τσούργιουριτς. Χάμπερ, ενώ ζητάει μπάλα από την άλλη πλευρά ο Μάρτσεφ. Τώρα κάνει το γύρισμα ο Καναδός. Σουαγκή ανάμεσα σε δύο θα προλάβει να απομακρύνει. Μαρκόσκι. Χατζηβασίλης για τον Μπέλφορτ. Γυρίζουν της Αγίας Νάπας. Ο Μπέλφορτ κρατάει αλλά οπισθοχωρεί. Και πέρα θα πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Εθνικός με τον Στόλερ. Ένα στο από απόσταση, η κόντρα πάνω στον Μαρκόσκι και το κόρνερ. Στο 63ο λεπτό πηγαίνει και ο Χριστοφή. Αλλάζει λοιπόν εκτελεστή ο Εθνικός συστημένες μπάλες, στα κόρνερ για την ακρίβεια. Για πρώτη φορά δεν θα γεμίσει ο Στόλερ, αλλά ο Χριστοφή. Στο 63 με πολύ φάλτσο μαζεύει σταθερά την μπάλα όμως ο Κίτος. Και γρήγορα με τα χέρια θέλει να βγάλει την μπάλα του σε κόντρα επίθεση. Τσούργιουριτς. Με τον Στόλερ θα κρατήσει την μπάλα. Δεν είναι καλή η πάσα του, ενώ έρχονταν δύο συμπαίκτες, την έστειλε επάνω στον Τεμέλο που γύριζε. Στο 64 χειροκροτεί παρόλα αυτά ο Γιώργος Κοσμάς, αλλά εδώ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για την Αγία Νάπα. Μέρτακας στην πλάγια επαναφορά. Πάει να βρει τον Εμκούνη, κεφαλιά του Αγκέ. Μέρτακας και πάλι για τον Εμκούνη. Κεφαλιά, γύρισμα, όχι ιδιαίτερα προσεγμένη. Το πλάγιο είναι για τους οικοδεσπότες. Μιλάμε και τον Γκόρα Τάλ.
Ποιος φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Νομίζω θα υποχρεωθήσει αλλαγή ο Μπόρτζε Τζούρεφ. Ο αρχηγός τεχνικού δεν φαίνεται να είναι σε θέση να βγάλει το υπόλοιπο του αγώνα. Σηκώθηκε τώρα, δοκιμάζει να πατήσει καλύτερα το πόδι του. Χωλαίνει πάντως ακόμα. Μέρτακα στο γύρισμα, η προβολή. Παραστρέφεται στο Χάμπερ, το σουτ πάνω στη γραμμή. Ο Στόλερ, αν προλαβαίνω εδώ καλά, είναι αυτός που απομάκρυνε. Φάση συνεχίζεται για την Αγία Νάπα. Τσούργιουριτς. Το σουτ από απόσταση, η μπάλα είναι out στο 65. Και εδώ ο Μέρτακας που έκανε προηγουμένως το γέμισμα. Ελευθερώθηκε ωραία από τα δεξιά. Γύρισε την μπάλα για τον Εμκούνι. Μπήκε προβολή από τον Ταλ. Το σουτ ακολούθως και πάνω στη γραμμή. Είναι ο Χάτζαρος, ο παίκτης που λειτουργεί ως απομηχανής θεός και αποτρέπει το 2-0 από το σουτ που έκανε ο Χάμπερ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο για ρεπορτάζ, Γρηγόρη. Θα έλεγα ότι το πρώτο 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει όπως άρχισε και ο αγώνας, δηλαδή με την ομάδα του Ισαγίας Ναύας να δίνει γήπεδο στον Εθνικό, ο οποίος έχει την περισσότερη κατοχή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και την ομάδα του Γιώργου Κοσμά με υπομονή, όπως ο ίδιος φωνάζει, να περιμένουν και να χτυπήσουν στην κόντρα με δεύτερο γκολ. Ήταν τα δύο συνεχόμενα σουτ προηγουμένως και το σουτ που έχει στο γραμμή ο Χάτζαρος, η πιο επικίνδυνη φάση για την ομάδα της Αγίας Ναύας στο δεύτερο ημίχρονο. Η διαφοροποίηση, Γρηγόρη, σε σύγκριση με το πρώτο μέρος είναι ότι ο Εθνικός δεν καταφέρνει αυτή τη φορά ούτε αποστημένες μπάλες να δημιουργήσει απειλές, ενώ στον αντίποδα η Αγία Νάπα στην κόντρα έχει βγει πολλές φορές με προϋποθέσεις, όπως και τώρα ο Ταλ πάντως κατάφερε να ανακόψει, και αν κάποια ομάδα δείχνει στο δεύτερο μήχρονο πιο κοντά σε ένα γκολ, αυτή είναι η οικοδεσπότες, ναι. Φούσκο. Μαλιά του Τσούρι. Ένα εντυπωσιακό γυριστό, η μπάλα λίγο πάνω από την οριζόντια δεκότη εστία του Βαλβέρδε. Εδώ Βεσελίν Μάρτσεφ, ο οποίος χάρισε αυτήν την εντυπωσιακή σκηνή στο κοινό, στο Τάσος Μάρκου, στο 67. Θα το δούμε σε επανάληψη. Ο Βούλγαρος, πρωτού η μπάλα πέσει κάτω, κάνει το ανάποδο λίγο πάνω από την εστία του Εθνικού. Άντε, άντε! Πάρε, Βασίλη! Yes, Musa, yes. Yes. Ταλ για τον Βαλβέρδε. Έκοψε ο Φούσκο μπροστά από τον Ντεμέλο. Αθάντα για τον Στόλερ. Χατζη Βασίλης αφήνει για τον Χριστοφή. Μπέλφορτ. Παλιά για τον Χάτζαρο πανέβηκε με τη μία η σέντρα του, με το ένα χέρι ο Κύρτος δίνει ύψος στην μπάλα και την βγάζει από την περιοχή του. Μάρτσεφ. Ο θα έχει και μια λογομαχία με τον Στόλερ, ο οποίος τον ανέκοψε. Ο Αγγέ. Χάτζαρος. Ντεμέλο. Φούσκο, το απέσπασε την μπάλα, του πήρε και το φάουλ. Πέρασαμε τα μισά του δευτέρου μηχρόνου. Αγία Νάπα, Εθνικός Άχνας, πάντα 1-0, διαμορφωμένο από το 36ο λεπτό με τον γκολ του Χάμπερ. Ταυτόχρονα με την αναμέτρηση αυτή διεξάγονται για να μετρήσει Σαέλο Θέλος και Δόξα Σαλαμίνα. Και οι τρεις, όπως και οι επερχόμενοι στις 6 ώρα από το αμόχος τους ανάμεσα στον Ερμή και την Ομόνια, από την Cita Vision, την νούμερο 1 πλατφόρμα στην Κύπρο, για τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων 10 και 12 ομάδων στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, με ζωντανό και αποκλειστικό το πακέτο του Champions League, την συντριπτική πλειονότητα των αγώνων του Europa League και τα πρωταθλήματα της Premier League, της Bundesliga, της Serie A, της Ελληνική Super League, το Γαλλικό Σαμπιονά, το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, αλλά και από τα κανάλια Sports Plus τα πρόσθετα αποκτήματα, το πρωτάθλημα της Formula 1 για την επόμενη διετία, αλλά και το MotoGP. Έγινε λάθος από τους παίκτες της Αγίας Νάπας. Ντεμέλο σε άνοιγμα για τον Βάλτο. Δεν έχει καταφέρει να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του
από τη στιγμή που μπήκε στην αναμέτρηση. Μαρκόσκι τον ανέκοψε. Μένει στο έδαφος ο Βραζιλιάνος. Θα σηκωθεί τώρα αργά-αργά. Δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Χάμπερ. Ωραία για τον Τσούριουριτς. Ο Κροάτης πετάει την μπάλα για τον Εμγκούνι. Έκοψε ο Αγγέ την τελευταία στιγμή. Διεκδικεί ο Μάρτσεφ. Έκοψε ο Αγγέ. Χατζηβασίλης για τον Ατάντα. Ποιος βλέπει ότι είχε ανοιχτεί ο Μπέλφορτ και του δίνει την μπάλα στα πλάγια. Μπέλφορτ απέναντι στον Μέρτακα. Έσκαψε την μπάλα. Η κεφαλιά από τον Μπαμπά. Παναγιώτοφ. Πάλι ο Φουσενή Μπαμπά για τον Εμγκούνι. Έκανε κοντρόλ μπροστά από τον Ταλ. Κατέβασε και την μπάλα. Γύρισε μέτωπο στην εστία. Ανάμεσα σε δύο θέλει να εκμεταλλευτεί την επιτάχυνσή του. Θα ανακοπεί, θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο χωρίς φάουλ. Σύμφωνα με τον κύριο Ψευδιώτη. 1-0 στο Τσίριο. Ο Θέλος σκόρε τον Γκρυγκαλασβίλη. Ανοίγει το σκορ απέναντι στην ΑΕΛ. Να δούμε, φαίνεται ότι οι ομάδες από τη 10η ως τη 10η θέση πάνε να κλείσουν νικηφόρα την αγωνιστική. Ένα στόπο απόσταση τώρα από τον Στόλερ υποχρεώνει τον Κίτο να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ στο 71. Ίσως κάπως να ευνηδιάστηκε ο 25χρονος τροματοφύλακας. Ο Ελβετός, ο οποίος θα είναι και στην εκτέλεση αυτής της στημένης μπάλας. Φαλιά του Αγγέ, μαζεύει ο Κίτος το δεύτερο δοκάρι. Δεν θα δώσει όμως την παλιά για τον Χάμπερ. Πέρασε ο Φούσκο. Άλλαξε και με τον Μάρτσεφ. Και πάλι ο Φούσκο. Τσούριουριτς. Μέρτακας. Μάρτσεφ. Τσούριουριτς. Θέλει να κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει από τον Ουαγγέο Κροάτη. Θα ανακοπεί όμως από τον Χριστοφή. Ατάντα. Τεμέλο. Πέρασε από τον Μπαμπά και επιταχύνει. Περνάει και από τον Φούσκο. Περνάει και από τον Μαρκόσκι. Ο Τεμέλο θα βγει ο Κίτος και θα τον ανακόψει. Σπουδαία κούρσα από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος όμως βγήκε το μάστορά του στο πρόσωπο του Κίτου. Που βάλισε την μπάλα για περισσότερο από μισό γήπεδο. Αν δεν είχε διαβάσει σωστά τη φάση και βγει έγκαιρα ο Κίτος, ενδεχομένως αυτό ήταν και σε τελείωμα ο Ίψον Τεμέλο. Ο Αγγέ. Το παιχνίδι που έχει αρχίσει να παίρνει έναν ανοιχτό ρυθμό και όχι ιδιαίτερα μεγάλη προσήμωση στην τακτική. Πιο πολύ παιχνίδι αλάνα στιγμίζει ώρες ώρες, με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει με μεγάλες μπαλιές από τη μία περιοχή στην άλλη. Παναγιώτοφ. Χάμπερ. Μπαμπά. Παναγιώτοφ και πάλι για τον Μπαμπά. Ο Βούλγαρος τώρα για τον Τσούριουριτς. Αυτός τον Μέρτακα. Περιμένει ο Μάρτσεφ. Προτιμάει να πάει στον άξονα για τον Παναγιώτοφ. Μάρτσεφ. Έχασε την μπάλα από τον Χριστοφή. Ζητάει φάουλ ο Βούλγαρος. Αφήνει ο κύριος Ψευδιώτης. Στόλερ. Παλιά για τον Μπέλφορτ, έκοψε ο Αντωνίου, σε ένα σημείο που ελέγχει ο Χατζηβασίλης. Κάνει κίνηση και ο Βάλτο από την άλλη πλευρά. Ο Χατζηβασίλης δεν πέρασε την πάσα του για τον Βάλτο. Παναγιώτοφ. Δεν συγκράτησε την μπάλα, έχει βγει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Χριστοφή το εκτελεί γρήγορα για τον Μπέλφορτ. Μαρκάρει ψηλά ο Μέρτακας, η παλιά είναι για τον Ίψον Τεμέλο. Μαζί με τον Φούσκο θέλει να κάνει προσπίση. Ένας Βραζιλιάνος με έναν Αργεντινό. Προσπάθεια για γύρισμα έγινε. Πέρασε η μπάλα από τον Κίτο. Απομακρύνει όμως ο Αντωνίου. Να λοιπόν η μεγάλη φάση για τον Εθνικό στο 74. Από την κακή εκτίμηση της σέντρας του Ντεμέλο από τον Κίτο. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι και πάλι εδώ με την μπάλα στα πόδια, βγάζει σέντρα πρώτου Μπέλφορτ, έκοψε ο Μέρτακας. Δίνει περαιτέρω ύψος την μπάλα ο Τσούριουριτς. Χριστοφή.
κάνει σλάλομ το γύρισμά του σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κίτος. Φούσκο. Κοντά του ο Χάμπερ, θα πάρει την μπάλα τώρα ο Καναδός. Παναγιώτοφ, έψαξε να δει τον Εμγκούνι. Προλάβει αυτός να γυρίσει τον Χάμπερ. Παναγιώτοφ πίσω για τον Φούσκο. Μπαμπά με τον Ατάντα, θα πάρει φάουλ. Παναγιώτοφ για τον Τσούργιουριτς. Μέρτακας ανοίγεται ο Μάρτσεφ, του πετάει μπροστά την μπάλα. Χριστοφή απέναντί του. Ο Μάρτσεφ θα βγάλει την σέντρα αρκετά πιο δυνατή από ό,τι χρειαζόταν ο Εμγκούνι. Δεμέλο με τη μία πρόταση την μπάλα. Βάλτο 2-4. Ο Βάλτο μπαίνει στην περιοχή, ανατράπηκε νομίζω στα όρια της και λίγο έξω δίνει φάουλο ο κύριος Ψευδιώτης στο 76. Και ο Μπαμπά θα αντικρίσει την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 76 λεπτό. Τώρα λοιπόν η κόκκινη για τον άσο της Αγίας Νάπας, η οποία στα τελευταία 15 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις θα πρέπει να αντεπεξέλθει και να υπερασπιστεί το προβάδισμά της χωρίς τον Μπαμπά, με αριθμητικό μειονέκτημα δηλαδή. Εδώ ξανά η προσπάθεια έχει γκρεμίσει εκτός περιοχής μεν ξεκάθαρα, αλλά με παράβαση για κίτρινη κάρτα τον Βάλτο. Απόλυτα σωστός ο κύριος Ψευδιώτης και στον καταλογισμό του φάουλ και στην κίτρινη κάρτα για τον άσο της Αγίας Νάπας, ο οποίος αποχωρεί. Και όπως σας ενημερώνει ο Γρηγόρης Γεωργίου, φωνάζει τον Χρήστο Τζαμά κοντά του για να τον δώσει τελευταίες, για να δώσει τελευταίες οδηγίες προτού τον ρίξει στο παιχνίδι ο κύριος Κοσμά. Για την ώρα όμως το φάουλ για τον Εθνικό, η πρώτη φάση που μπορεί να απειλήσει με αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του Τζούρεφ. Τώρα αποχωρεί καταχειροκροτούμενος ο Μπαμπά. Χριστοφή με Στόλερ πίσω από την μπάλα. Ο Χριστοφή χαμηλά, μπας και βάλει κάποιος το πόδι στραβά από τους αντιπάλους. Νέα προσπάθεια για σέντρα, η κόντρα και το κόρνερ. Έβδομο κόρνερ όπως βλέπετε για τον Εθνικό, έναντι ενός για την Αγία Νάπα. Με τον Στόλερ να είναι στην εκτέλεση. Για τον Ατάντα πήγαινε, από μάκρυνο Εμγκούνι, Ντεμέλο. Ποιος θα χάσει την μπάλα. Να δούμε την Αγία Νάπα αν μπορεί να φύγει αποτελεσματικά σε μια κόντρα. Εδώ υπάρχει γκρέμισμα από τον Νουάγκε, ο οποίος θα δει και αυτό στην κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ψευδιώτη. Μπαίνει στο κλαμπ με τον Στόλερ και τον Ατάντα, που έχουν παρατηρηθεί από την ομάδα του αυτοδιαιτητή. Φάουλ που κέρδισε ο Τσούργιουριτς, με συγχωρείτε. Και ξανά το φάουλ πάνω στον Κροάτη από τον Ουαγκέ, αδιαμφισβήτητο, όπως και απόλυτα εντός νόμου η κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ψευδιώτη. Εμγκούνι μες στην περιοχή, κατεβάζει την μπάλα, θέλει να γυρίσει να κάνει το σουτ, τον έκοψε τελικά ο Ταλ. Χατζηβασίλης γυρίζει ωραία πάνω στην πλάτη του Μέρτακα, αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Βλέπουμε σε πρώτη φάση τον Παναγιώτοφ να έχει επιστοχωρήσει λίγο και να παίζει ως δεύτερος αμυντικός μέσος πλάι στον Τσούργιουριτς. Μεγάλη παλιά, Φούσκο για τον Παναγιώτοφ.
ο Βούλγαρος για τον Χάμπερ στο 45-55 το ποστό κατοχής της μπάλας υπέρ του Εθνικού. Αναμένεται ότι με το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει πλέον ο σύλλογος της Άχνας θα αυξηθεί ως το τέλος της αναμέτρησης αυτό το ποσοστό. Το ζήτημα όμως είναι για την ομάδα του Μπόρτζε Τζούρεφ αν θα καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση. Μεγάλη παλιά για Χατζηβασίλη και Μπέλφορτ. Ο Μπέλφορτ θα κάνει κεφαλιά γύρισμα, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο, το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, πιάνει το κεφάλι του συνειδητοποιώντας τι ευκαιρία χάθηκε. Κίτος για τον Εμγκούνι, πήρε την κεφαλιά, πάσα για τον Μάρτσεφ, έκοψε ο Αγγέ. Αφήνουν οι αμυντικοί της Αγίας Νάπας για τον Κίτο. Τελευταίο δεκάλεπτο στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ένα μηδέν πάντα υγεία Νάπα. Ο Μπέλφορτ δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα, ήταν στη θέση offside. Ο Κίτος γίνεται από την περιοχή του, κάνει το βολέ. Εμγκούνι και ο Αγίο, ο δεύτερος πήρε την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μαρκόσκι. Και πάλι ο Αγγέ. Δεμέλο. Μέρτακας αφήνει πλεονέκτημα. Ενώ είναι πεσμένος και ο Εμγκούνι και ο Μέρτακας. Ο δεύτερος σηκώθηκε, ο Εμγκούνι παραμένει στο χορτάρι. Μάρτσεφ με ο Αγγέ. Θα κάνει επιθετικό φάουλο ο Βουλγαρός. Ο κύριος Ψεδιώτης τρέχει τώρα κοντά στον Εμγκούνι, ο οποίος πάντως δείχνει ότι θα σηκωθεί. Και ξανά η προηγούμενη προσπάθεια από τον Βεσελίν Μάρτσεφ που γκρέμισε τον αντίπαλό του για να πάρει την μπάλα. Ο Τάλ για τον Χάτζαρο. Ατάντα για τον Χατζη Βασίλη, ο οποίος κινείται στον άξονα. Τεμέλο για τον Χριστοφή. Ατάντα. Στόλερ. Δυνατή παλιά για τον Τεμέλο που δεν κινήθηκε γρήγορα σε εκείνο το σημείο. Να και ο Χρήστος Τζαμάς. Όπως μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο Γρηγόρης Γεωργίου, ετοιμάζεται να πει στο παιχνίδι. Θα δώσει τώρα το ελεύθερο για την αλλαγή ο κύριος Ψευδιώτης. Θα βγει ο Βεσελίν Μάρτσεφ από τον αγώνα. Τέταρτος τώρα θα σηκώσει το ταμπελάκι με τον αριθμό του Βούλγαρου. Δεν πρέπει να φάνηκε στο ταμπλό το νούμερο του Μάρτσεφ. 11. Τώρα λοιπόν το νούμερο 11. Στο 23ο λεπτό η αλλαγή. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Χρήστος Τζαμάς, η τέταρτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Φάουλ πάνω στον Τσούργιουριτς. Μόλις πήγε να φωνάξει το χωρί ο κύριος Ψεδιώτης για τον Κροάτη, ο τελευταίος σηκώθηκε. Παλιά από τον Μέρτακα, στην δασοπούλη ο Χριστοφή. Τελευταίος θα πάρει φάουλ από τον Εμγκούνι. Στόλερ για τον Εθνικό, ο οποίος έχει μείνει πίσω στο σκορ για 15η φορά στο πρωτάθλημα. Στα προηγούμενα 14 παιχνίδια μέτρησε 10 ήττες,
2 ισοπαλίες και 2 νίκες. Συνολικά δηλαδή 8 κερδισμένοι βαθμοί επί τα προβάδισμα αντιπάλου. Στον αντίποδα η Αγία Νάπα είχε ανοίξει το σκόρ για 10η φορά στη σεζόν. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Χριστοφή. Το σούτ με το δεξί πάνω στον Κίτο. Από αυτές τις 10 φορές λοιπόν, τις προηγούμενες 9 μέτρησε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Εδώ βλέπουμε και τον Τζούρεφ. Συνολικά δηλαδή 15 πεταμένοι βαθμοί για την Αγία Νάπα μετά από προβάδισμά της. Για να δούμε αν με αριθμητικό μειονέκτημα θα καταφέρει να μην διευρύνει αυτό το, αυτόν τον αρνητικό απολογισμό. Να έχει δηλαδή κερδίσει μετά από προβάδισμα λιγότερους βαθμούς από όσους έχει πετάξει στα σκουπίδια. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ετοιμάζει αλλαγή ο εθνικός. Θα μας ενημερώσει ο Γρηγόρης Γεωργίου. Ναι, σε λίγο. Είναι έτοιμος ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης. Θα ξέρουμε σε λίγο ποιο τη θέση θα πάρει. Δεύτερη κίνηση από τον Πόρτσο Τζούρφ. Μάλιστα. Στην Ντεμέλο. Ο Ντεμέλο μας ενημερώνει ο Γρηγόρης. Θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει για να δώσει θέση του στον Γιαγκουδάκη. Φαίνεται ότι έχει σκάσει από τα πολλά τρεξίματα και τις κούρσες ο Βραζιλιάνος. Θέλει να φρεσκάρει τα φτερά του ο Μπόρτσε Τζούρεφ. Μπέλφορτ. Ντεμέλο μάλιστα που στα τελευταία λεπτά έχει μετακομίσει στο αριστερό φτερό. Από εδώ θα βγάλει την σέντρα. Έπρεπε να μπει στη φάση ο Αγγέ που ανέβηκε και προωθήθηκε. Βαθιά παλιά τον Εμπούνι. Ο Τάλ κατεβάζει, γυρίζει για τον Βαλβέρδε. Τερματοφύλακας του εθνικού και πάλι για τον αρχηγό του. Ατάντα. Χριστοφή. Παίζει πλέον ο Βάλτο από τα δεξιά. Και είναι ο Χατζηβασίλης πίσω από τον Μπέλφορτ. Τώρα στέλνει ο Τζούρεφ τον Γιαγκουδάκη στη μεσαία γραμμή για την αλλαγή. Στο 87. Γιαγκουδάκης λογικά θα μείνει στο αριστερό φτερό. Επαγώνιζοντας στα τελευταία λεπτά ο Ντεμέλο. Ο Βάλτο μένει δεξιά και πλέον στον άξονα παίζει ο Χατζηβασίλης. Ακριβώς πίσω από τον Μπέλφορτ. Χάμπερ θέλει να γίνει ανάμεσα σε δύο, θα πάρει το φάουλ. Μαλλιά για τον Εμπούνι, ο οποίος υποδεικνύεται τώρα σε θέση offside, μόλις δηλαδή πλησίασε την μπάλα. Ακόμα 3 λεπτά σχεδόν, συν τις καθυστερήσεις για το τέλος της αναμέτρησης. Γιαγκουδάκης. Ψάχνει να βρει το Χατζηβασίλη, έκοψε Αντωνίου. Εμγκούνι, ο Ατάντα έδωσε για τον Τάλ. Στόλερ, θα ξαναβρει τον Βάλντο, πήρε την μπάλα Παναγιώτοφ. Ο Βούλγαρος πάντα κρατάει την μπάλα, τώρα δίνει για τον Χάμπερ. Θα δοκιμάσουν να κρατήσουν την μπάλα, να ροκανίσουν χρόνο οι οικοδεσπότες. Βγαίνει πάνω στον Χάμπερ ο Χάτζαρος, κοντά του και ο Παναγιώτοφ. Πήρε ωραία ο Βούλγαρος, πατάει περιοχή, το γύρισμα ο Τσούργιρ στο shoot-out. Έβαλε πολύ δύναμη ο Κροάτης, αλλά δεν βρήκε στόχο. Στο 89. Χριστοφή. Και πάνω του να πιέσει ο Τζαμάς. Παρά την είσοδο του οποίου ο Παναγιώτοφ εξακολουθεί να παίζει δίπλα στον Τσουργιουρίτς ως δεύτερος αμυντικός μέσος, Τζαμάς κινείται περισσότερο σαν δεξιός χαφ. Αριστερά είναι ο Χάμπερ.
και κορυφή ο Εμγκούν σε αυτό το 4-4-1 για την Αγία Νάπα. Γιαγκουδάκης στο 90 λεπτό έτοιμος για την πλάγια επαναφορά για τον Εθνικό. Μπέλφορτ πήρε την κεφαλιά. Κίτος στον αέρα. Έχει δεχτεί επιθετικό φάουλ, ορίζει ο κύριος Ψευδιώτης. Πάμε για τρίλεπτο καθυστερήσεων. Όπως ενημερώνει ο Γρηγόρης Γεωργίου, θα το υποδείξει τώρα ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κωνσταντίνου. Χριστοφή για τον Μπέλφορτ, έκοψε ο Μαρκόσκι. Παναγιώτοφ προλάβει να ελευθερώσει για τον Τσούργιουριτς. Αυτός κρατάει την μπάλα από τον έλεγχό του. Τζαμάς με τη μία για τον Παναγιώτοφ, έστειλε την μπάλα στον Ταλ. Στόλερ για τον Χάτζαρο. Παναγιώτοφ, ο οποίος θα είναι η τρίτη αντικατάσταση από πλευράς του κύριου Κοσμά. Μαζεύεται ο Μέσιος με το νούμερο 27 να μπει στο παιχνίδι. Χριστοφή στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων για τον Βάλτο. Βγαίνει και απομακρύνει την μπάλα ο Χάμπερ. Εμγκούνι θέλει να διεκδικήσει. Ατάντα. Χριστοφή για το Γιαγκουδάκη. Έχει πάνω το Τζαμάς. Κάνει τρίπλα Γιαγκουδάκης. Γυρίζει στον Χριστοφή, ο οποίος έχει λίγο χώρο. Σηκώνει την σέντρα του, η κεφαλιά από τον Φούσκο. Παναγιώτοφ. Το σι του Μπέλφορτ, την μπάλα φεύγει out. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στο 92ο λεπτό με τον Μέσιο να είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι με τη 16η συμμετοχή του και πάλι υπάρχει πρόβλημα με το ταμπλό. Γοργό! Γοργό! Για να δούμε τελικά ποιος θα αποχωρήσει από την Αγία Νάπα. Ο Χρήστος Τζιαμάς, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι, κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Ο Γιώργος Κοσμάς δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο 20χρονος Άσος. Όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Γεωργίου, έχει αντιμετωπίσει κάποιο τράβηγμα. Η ενημέρωση αυτή έρχεται από τον βοηθό προπονητή της Αγίας Νάπας, τον κύριο Θεοδόρου. Ο Τζαμάς λοιπόν αποχωρεί λόγω τραυματισμού με τράβηγμα και δίνει θέση του στον Μέσιο. Ολοκληρώνει λοιπόν τις αλλαγές της η Αγία Νάπα, το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Αγγέ, η μπάλα μένει στην περιοχή. Απομάκρυνση τώρα από τον Φούσκο και τρέχει ο Παναγιώτοφ. Δύο απέναντί του, αλλά ανεβαίνουν και άλλοι δύο συμπαίκτες του. Ο Βούλγαρος συγκλίνει για να έχει επιλογές. Ο Τσούργιουριτς, η ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα out. Στο 93 ακριβώς, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Με τον Μέσιο, ο οποίος θα ήταν ο ορισμός της χρυσής αλλαγής αν σκόραρε στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μαρκόσκι. Άπαντες σφυρίζουν από πλευράς των γηπεδούχων θέλοντας το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Ψευδιώτη. Ο Στόλερ, ο Μπέλφορτ, το Σούτι, κόντρα, ο Φούσκο. Βγάζει την μπάλα για τον Παναγιώτοφ. Κρατάει ο Βούλγαρος να κερδίσει χρόνο. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα, για πρώτη φορά στο τρέχον πρωτάθλημα, η Αγία Νάπα πανηγυρίζει κολλητές νίκες μετά το 1-0 στο Μακάριο, επί της Δόξας επιβάλλεται με το ίδιο σκορ στο Τάσος Μάρκου του Εθνικού Άχνας και φτάνει τους 24 βαθμούς. Βέβαια η Δόξα έχει κερδίσει, αν κερδίσει και ο Θέλος,
Η κατάσταση μεταξύ των τριών τελευταίων ομάδων βαθμολογικά παραμένει αναλύωτη. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι η Αγία Ανάπα καταφέρνει να συμπληρώσει 6 παιχνίδια στη σειρά δίχως να έχει ιτηθεί, να βγάζει ακόμα μία αγωνιστική μένοντας σε απόσταση ασφαλείας από τις τελευταίες θέσεις και να δείχνει ότι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος είναι σε άψογη φόρμα για να καταφέρει να παραμείνει για πρώτη φορά διαδοχικές χρονιές στα μεγάλα σαλόνια. Ο Γιώργος Κοσμά μαζί με τους παίχτες του αλληλοσυγχαίρονται. Ο Εθνικός γνωρίζει ακόμα μία ήττα στα play-off, την δεύτερη, με εξαίρεση την πρεμιέρα. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ο σύλλογος της Άγνας. Μετράει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Παίχτες της Αγίας Ράπας θα κάνουν τον καθιερωμένο κύκλο για να πανηγυρίσουν αυτή την σπουδαία επιτυχία, τη δεύτερη τους σε 7 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία απέναντι στον Εθνικό και την πρώτη έπειτα από μία διετία. Εδώ λοιπόν οι τελικοί θριαμβευτές που μολονότι αγωνίζονταν από το 76ο λεπτό με παίκτη λιγότερο ένεκα της αποβολής του Μπαμπά με δεύτερη κίτρινη κάρτα κατάφεραν να διαφυλάξουν το προβάδισμά τους από το 36 διαποδός Χάμπερ και να φτάσουν σε αυτήν την νίκη, η οποία είναι η τρίτη τους εντός έδρας στο πρωτάθλημα και συνολικά η πέμπτη. Ο Εθνικός από την άλλη μένει με μόλις ένα διπλό επί συνόλου 13 αγώνων. Εδώ ο Γιώργος Κοσμά που κάνει την ομιλία στους ποδοσφαιριστές του και βλέπετε με πόσο πάθος τους εμψυχώνει όλοι μαζί. Ακούσατε και τον μπράβο ρε παιδιά που είπε στο τέλος, το διαβάσατε μάλλον στα χείλη του, δεν το ακούσατε, που είπε ο προπονητής της Αγίας Νάπας. Εμείς βλέπουμε εδώ τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση από τον Ντάνιελ Χάμπερ, το δεύτερο για τον Καναδό στη σεζόν, με ωραίο ξεπέταγμα από την παλιά του Μπαμπά ανάμεσα στους δύο στόπερ και ανάλαφρο τσίπημα της μπάλας πάνω από τον Βαλβέρδε διαμόρφωσε το 1-0 που σφράγισε και τον αγώνα αυτό στο Τάσος Μάρκου. Αναμένουμε ως ονούπο ρεπορτάζ από τους θριαμβευτές αλλά και από τους ηττημένους αναμέτρησης. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό πάμε να δούμε τα στατιστικά.